Λούτσι, έχει πει για τον Μπάγεβιτ πολύ καλά λόγια από ό,τι έχω διαβάσει. Πώ το θεωρούσε σαν προπονητή? Κοίτα να δει. Ο Μίστερ απέναντί μου, η συμπεριφορά του ήταν άψογα. Mm-hmm. Έχω ακούσει διάφορα για τον Μπάγεβιτ. Σε μένα το παραμικρό. Μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω στον Ολυμπιακό και να κατακτήσω πολλά πράγματα. Όταν με άφησε ο Ολυμπιακός στον δρόμο, στο περίοδο που είχαμε συμφωνήσει, που σας έλεγε πριν, ο πρώτος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θέλεις να έρθεις στην ομάδα? Στον ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ. Θέλεις να έρθεις στο ΠΑΟΚ? Του λέω: Μίστε. Ναι, ο Μπάιτζη. Κανένας άλλος προπονητής. Και ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση για μένα, γιατί είχα πάει όλες τις ομάδες προετοιμασία και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω. Και έχει μια πολύ ωραία ιστορία με το ΠΑΟΚ. Ναι. Μ' αρέσει, μας αρέσει. Ναι, γιατί ήταν ο κύριος Καλαφάτης ο πρόεδρος τότε. Του λέω: να φύγω από το Ολυμπιακό, εγώ θα πάρω περισσότερα λεφτά εκεί. Είπα και στο Κίμωνα. Στο ΠΑΟΚ. Ναι, στο ΠΑΟΚ. Σου δίναν περισσότερα, Πολύ περισσότερα. Ναι. Μια χαρά σου κάτι τότε. Ναι, αλλά άκουσα με τώρα. Πάμε εκεί, μιλήσαμε, λέει να κατέβουμε κάτω. Λέει: ούτε καν μου αναφέρθηκε πόσα λεφτά θέλει ο κύριο Μπάιβιτς. Ναι. Δεν με ρώτησε καν. Λουτσιάνο, πόσα λεφτά θέλεις? Αυτό είναι λίγα, είναι πολλά, δεν σε δίνω, σου δίνω. Μου λέει: θα σε πάρει τηλέφωνο πρόεδρου και θα μιλήσετε, οκ? Ναι, ναι. Θέλεις? Λέω: ναι, είστε. Η ομάδα ήταν στο Μόναχο, προετοιμασία. Ναι. Με πέραν τηλέφωνο, κατεβαίνω Θεσσαλονίκη, πάω στα γραφεία του κύριου Μπατατούδης. Στο μεταξύ είχα μιλήσει με του Κίμωνα και ο Κίμωνα λέει: Λουτσιάνο, πάμε εκεί, είναι μια καλή ευκαιρία. Λέω: Κίμωνα, εγώ έχω τόσα λεφτά. Ναι. Ο Ολυμπιακός τότε την ανανέωση μου έδωσε 105 εκατομμύρια του χρόνου και ο Πάο και εγώ πήρα 120 του χρόνου. Και πάμε στο κύριο Μπατατούδης, στο γραφείο. Εκεί μέσα. Πώς ήταν η φάση? Όχι, μια χαρά. Καλά. Μίλησε ο Κίμωνας, λέει: πετάχτηκε ο κύριο Καλαφάτης. Λέει: στον Ολυμπιακό του δίνανε 80 εκατομμύρια. Εγώ το λέω: Κίμωνα, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Λουτσιάνο θέλει αυτά τα λεφτά. Ναι. Δύσκολα για μας, είναι πολλά λεφτά, λέει ο κύριο Καλαφάτης. Λέω: κανένα πρόβλημα. Σηκώνω και βγαίνω από το γραφείο. Ναι. Έτσι όπως τα λέω, βγαίνει από το γραφείο, οκ, γεια σας. Βγαίνω έξω του γραφείου, με παίρνει ο Μπάιβιτς. Λέει: πού είσαι? Λέω: δηλαδή, κατεβαίνω, coach. Λέει: τι έγινε, όλα καλά? Λέω: όχι. Δεν τα βρήκαμε. Μου λέει: δεν τα βρήκαμε, γιατί μου λέει ότι στο Ολυμπία. Τι είπε? Έτσι ακριβώς. Τι είπε? Εμένα τι με νοιάζει τι σου είδε ένα Ολυμπιακό? Κλείσε το Λουσιάνο. Και κλείνω το τηλέφωνο, έχει το κύμα, φεύγουμε. Μέσω αυτοκίνητο παίρνει ο κύριο Καλαφάτης στο Κίμωνα. Ναι. Α, έχετε φύγει? Ναι, έχουμε φύγει, ναι. Δεν θέλετε να γυρίσετε εδώ? Γι' αυτά κλαίει ο Κίμωνας. Όχι, Λουτσιάνο δεν θέλει να γυρίσει. Λουτσιάνο φεύγει τώρα για Αθήνα. Ναι. Α, οκ. Okay. Οπότε θα σας τηλεφωνήσω, λέει ο κύριο Καλαφάτης. Φεύγω, έχουμε Αθήνα. Φεύγω Αθήνα. Με παίρνει και να πάμε το βράδυ. Στο σπίτι του, εκεί στο Φάλερο, στην παραλία. Ο κύριο Καλαφάτης. Ναι, Μπατατούτς, ναι. Ο πρόεδρος με τον καλομέθη και τον Μπατατούτς. Ναι. Φτάνα εκεί στο σπίτι του Καλαφάτη. Λέει: κοίτα να δεις, μιλήσαμε με τον πρόεδρο, όλα καλά. Συμφωνήσαμε. Οκ. Okay. Ναι. Λέω: αλλά. Στα πόσα συμφωνήσαμε? 115. Ναι. Όχι 120, 115. Ναι. Ένα κόντρο. Αλλά θα σας πω κάτι και θα μου πεις άλλο, Τσάνο, είσαι μόνο ιστορία. Γιατί? Με ευλόγησε ο Θεός εκείνη τη στιγμή και του λέει: πες το αυτό, μου λέει. Ναι. Ο Θεός μέσα μου τώρα. Τι ήταν αυτό δηλαδή? Ζήτα του 50 εκατομμύρια για πριν υπογραφής, πες το. 50 εκατομμύρια πριν υπογραφής. 50 εκατομμύρια πριν υπογραφής. Ναι. Λέω 115, οκ, αλλά θέλω 50 για να υπογράψω. Τα 50 μπροστά, ρε παιδί. Ναι. Ο Κίμωνας δεν ήξερε, εγώ τι τον είχα πει του Κίμωνα.
Γιατί σου λέω ειλικρινά. Γιατί θα σα εξηγήσω για ποιο, τα είπα, για ποιο λόγο τα είπα. Μου λέει, τι είναι αυτά, πριν υπογραφείς, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λέω, εντάξει, κανένα πρόβλημα κύριε Καραφάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέει, περίμενε λίγο. Πάει μέσα εκεί, πιάνει το κόρη. Και λέει, το ακούω το αρμάλο, μπατατούτσι τον έλεγε. Πα, ο προπονητής το θέλει, λέει αυτός. Ναι, μας είπαμε, πει αυτό το πράγμα. Λέει, ναι. Πες του ναι, λέει ο αυτός, λέει οκ, πρόεδρε, οκ. Και έρχεται ο Καλαφάτης από μέσα και μου λέει, Λουτσένο, μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη μόνο. Λέω, άμα μπορώ, πρόεδρε, γιατί όχι. Μου λέει, μπορώ να σου δώσω μια επιταγή 25 εκατομμύρια τώρα και μια γιατί όταν γυρίσει από την προετοιμασία. Μου λέει, κανένα πρόβλημα, πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, σου λέω, πήρα 50 εκατομμύρια επιπλέον στο ΠΑΟ. Και τα ζήτησες μόνος. Από μόνος μου, γιατί με φώτισε ο Θεός. Όμως, εγώ είχα ένα πάρα πολύ καλό φίλο στην Ιντερνασιονάλ. Ο Ντεκάρη τότε στην ομάδα. Παίκτης, Εθνική Βραζιλία, ο Μαρκίνιος. Και όταν παίζαμε Λιμπερταντόρες, η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Τίποτα. Ναι. Και ο Μαρκίνιος δεν μπορούσε, ήθελε τα λεφτά και δεν τον ένωσε η ομάδα γιατί τηρούσε πάρα πολλά στο Μαρκίνιο. Αλλά ο κόσμο το πίεζε του, γιατί δεν πήγαινε καλά η ομάδα του πρώτη να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Και όταν πήγε μέσα, γιατί ήμουν και μαζί του εκείνη τη μέρα που πήγε, καθόμουν έξω γιατί είχαμε προπόνηση και μετά πήγαμε στο γραφείο. Και ο Μαρκίνιο μέσα λέει: Λουτσιάνο, έκανε κάτι τώρα και μα σου πω δεν θα το, δεν θα το πιστέψει. Είχαμε πει αυτά τα πράγματα, του θεωρούσαν πάρα πολλά λεφτά. Μου είπα ναι, αλλά όταν μου είπε ναι, εγώ του λέω ζήτησε και αυτά. Και είπε ναι. Οπότε το είχες αυτό στο μυαλό σου και... Χωρίς, αυτό έγινε στο 1993. Η επιταγή ήταν κανονική, την έπραξες? Τα λεφτά σου πάω. Την άλλη μέρα 25 και μόλις γύρισε από εκεί κατέστησε την άλλη 25 εκατομμύρια. Δεν έχασες πουθενά λεφτά σε καμιά ομάδα. Κοίτα να δεις. Στο ΠΑΟΚ εγώ έχασα λεφτά. Γι' αυτό κάτι... Έχασα λεφτά γιατί γι' αυτό ήταν και εγώ είχα 2 χρόνια συμβόλαιο στο ΠΑΟΚ. Έπαιξε 6 μήνες, μετά είχε ένα εγχείρηση για τον άλλο χρόνο. Μου ενημέρωσε ο Μίστερ, λέει Λουτσιάνο, εγώ δεν θα συνεχίζω εδώ. Δύσκολα τα πράγματα, έχει δυσκολία, είχε δυσκολία ο Μπατατού, δύσκολα αυτά. Λέω Μίστερ, κοίτα να δεις, εγώ πήγε τώρα μόλις γύρισα από τη Βραζιλία. Έχανα την εγχείρηση στη μέση, μια δύσκολη εγχείρηση. Έχω να πληρωθώ 6 μήνες. Ήταν 6 μήνες να πληρωθώ στο ΠΑΟ. Και του λέω, αν δεν συνεχίζεις εσύ, δεν υπάρχει λόγο να συνεχίζω κι εγώ. Τι να κάνω εγώ εδώ, ας πούμε, παράδειγμα. Εγώ ήρθα εδώ για σένα, εντάξει, μια χαρά τα πράγματα. Ευτυχώς που πήρε αρκετά λεφτά μπροστά, γιατί αλλιώς τώρα είμαι 6 μήνες. Λέει, το ξέρω και όλα αυτά, τους έχουν ενημερώσει. Αλλά εγώ τελείωσα. Ναι. Και μετά γι' αυτό πήρα απόφαση. Ναι. Τους ενημέρωσε όμως ότι εγώ δεν θέλω να συνεχίζω γιατί αν μπορείτε να με πληρώσετε. Λέει Λουσιάνο, δεν έχουμε λεφτά. Λέω, αν δεν με πληρώσετε, εγώ θα πρέπει να πάω δικαστικά. Ναι. Και έτσι μετά πήγα δικαστικά, αλλά κάναμε και μια συμφωνία και με χαρίσαν λεφτά. Ναι. Ναι. Κάποια λεφτά. Ποια είναι πιο απαιτητική ομάδα, ποια ομάδα έχει τους πιο απαιτητικούς οπαδούς, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ? Έτσι που χάνατε ένα μάτς και σας περίμεναν να παίξω, να σας κάνουν, να σας... Εντάξει, και στους δύο. Δεν έχουν νιώθει αυτό ποτέ. Δόξα τω Θεώ μπορώ να σας πω, γιατί και τότε που πήγαμε στο Ολυμπιακό, όταν πήγα στο Ολυμπιακό, ήταν καλά. Με τον Μπάιβιτς, κατάλαβες. Σίγουρα οι οπαδοί όταν χάνεις δεν είναι ευχαριστημένο, αλλά δεν είχαμε θέτει θέμα. Και στο Ολυμπιακό, χάναμε κανένα παιχνίδι, ερχόταν στο Ρέντι και όλα αυτά, αλλά χωρίς να με απειλήσουν ή να πει ότι θα σας βαρέσω ή θα κάνω ένα ράμπι. Στον ΠΑΟΚ? Ναι, όχι στον ΠΑΟΚ, όπως σου είπα πριν. Στον ΠΑΟΚ δεν είχαμε ποτέ. Δεν είχε πραγματικά ο κόσμος να είναι σατισμένο. Αλλά δεν έδωσε και ποτέ. Αυτό είναι και ήσουν αγαπητός στον κόσμο. Ναι, γενικά, δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα σε κανένας, σε καμία ομάδα που πέρασε, να πει κοίτα, του πήραμε. Η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να πει κάτι, ας πούμε, εάν. Γιατί υπάρχει και δύο πλευρές. Σου είπα,
στην Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ, εγώ ήμουν μαζί με τον Σεντεφόρ πρώτο σκορ. Όταν ήμουν στο ΠΑΟΚ, στην Ευρώπη, στους 6 μήνες που έπαιξα. Και μετά αποκλειστήκαμε από την Αϊχόβεν, που πάλι εγώ έβαλε τον γκολ εκεί στην Ολλανδία. Και μετά έκανα την εγχείρηση και 6 μήνες δεν έπαιξα. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πει άλλο, αν ήρθε στο ΠΑΟΚ, έπαιξε μόνο 6 μήνες. Ναι. Όλες τις άλλες ομάδες δεν μπορεί. Θα σου πω. Έφυγε από Ξάντη, πήγε Καστοριά, ανέβησε η Καστοριά ΟΦΑ Εθνική. Και ήμουν ο πρώτος σκορ της ομάδας. Ναι. Παρόλο που ήρθε στο Γενάρη. Γύρισε στη Ξάντη 2,5 χρόνια πάρα πολύ καλά, 2 χρόνια πολύ καλά, πήγε στο Ολυμπιακό. Ίσως Ολυμπιακό. Πήρε τα πρωταθλήματα, Champions League φτάσαμε, παραλίγο να φτάσουμε στους 4. Πήγα στο ΠΑΟΚ, σου είπα, μέχρι που έπαιξα, ήμουν ο πρώτος σκορ στην Ευρώπη με την ομάδα. Έφυγα από το ΠΑΟΚ, πήγα στην Κύπρο. Μετά από 16 χρόνια η ομάδα πήγε στο τελικό. Ναι. Και για μένα προσωπικά πάρα πολύ καλά, έκατσα 1,5 χρόνο. Γύρισα, πήγα στον Ατρόμητο, 2 χρονιές. Ήμουν ο καλύτερος, ο πρώτος σκορ, παρόλο που την ηλικία μου, ναι, στο Ατρόμητο, μέχρι που έφυγα. Ναι. Πήγα στο Παζιάννινα, ανέβηκα του Παζιάννινα ΟΦΑ Εθνική, ξαναγύρισα στη Ξάντη. Δεν μπορεί καμιά ομάδα να έχει παράπονα. Δηλαδή, ας πούμε, πάρατε στο Πανιόνιο. Εκεί θέλουμε ιστορία από Μπέο, μας έχει υποσχεθεί ιστορία. Αυτό είναι τώρα, γιατί αναφερθήκαμε και το Πανιόνιο. Ναι. Τελειώνει το 2004-2005, η ομάδα βγαίνει Ευρώπη. Εγώ ήμουν ο δεύτερος σκορ στο πρωταθλήματο με 17 γκολ. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος, σε αυτή την χρονιά ποιος ήταν ο πρώτος. Ή ο Σαουπικίδης ή ο Λιμπερόπουλος, ένας από τους δύο. Εγώ ήμουν ο δεύτερος. Στην Ξάνθη λέμε τώρα. Εγώ είμαι στην Ξάνθη, ναι. Παίζουμε και ξεκινάει η καινούρια χρονιά, 2005-2006. Είχα χάσει και τον μπαμπά μου και όλα αυτά, αλλά γύρισε κανονικά, έκανε την προετοιμασία μου. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα του Δεκέμβριου. Του Δεκέμβριου εγώ είχα 6 γκολ. Ναι. Ναι. Αλλά έπαιζε 6 μήνες μενέσεις. Oh. Είχε κοπεί το προσαγωγό μου και έπρεπε να κάνω εγχείρηση. Δεν μπορούσα άλλο. No. Δηλαδή, δεν πήγαινε άλλο. Ναι. Δεν πήγαινε άλλο. Δηλαδή έπαιζα με το ζόρι. Δηλαδή έπαιξε το πρώτο μήκρονο, ίσως καθάρισε το πρώτο μήκρονο, δεύτερο μήκρονο ήμουνα μενέσεις. Βοταρέιν. Σταματάει το πρωτάθλημα εκείνη του Δεκέμβριου. Νομίζω 15 Δεκεμβρίου και μετά θα ερχόταν ξανά 15 Ιανουαρίου. Ιανουαρίου η άξιση του πρωταθλήματος. Κάνω την εγχείρηση στη. Α, παίρνω την τρίτη κίτρινη κάρτα για να μην παίξω το τελευταίο παιχνίδι πριν τις γιορτές. Ναι. Πάω και κάνω εγχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο Διαβαλκανικό. Ναι. Εκεί που κάθομαι μία μέρα με παίρνει ο Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο ήταν ο βοηθός του Ματζουράκη, ο Βεριδιάνου. Ναι. Με παίρνει ο Μασέρα, μου λέει, σε θέλει ο κύριο Πανόπουλος στην Αλεξανδρούπολη να μιλήσει για το καινούριο συμβόλαιο. Ναι. Και του λέω, ρε Μασέλο, τι να πω να μιλήσει με τον Πανόπουλο, μόνο ότι έχω ράματα, ναι, είμαι χειρισμένο. Ναι. Πώς να πω, ναι, να το μιλήσω. Ναι. Του λέει, σε θέλει κύριε, να πάει να μιλήσει μαζί του για να κάνεις ανανέωση από τώρα. Γιατί εγώ με τον Μασέρα είμαι σαν αδέρφια. Ναι. Μασέρα τον αγαπάω πάρα πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ όταν ήρθα μαζί με την οικογένεια στο 1995. Λέω, Μασέλο, θα πάω, ναι. Και πήγα στην Αλεξανδρούπολη, κατεβαίνω και στο υπόγειο εκεί που με περίμενε. Βλέπει αυτός η κοιλιά μου και με τα ράματα εγώ τι μιλάω. Λέει, πώς πας. Μου λέω, εντάξει, τώρα έχει 3 μέρες που έχουν κάνει την εγχείρηση. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Μου λέει, κάτσε εδώ να συζητήσουμε για την ανανέωση. Λέω, ποια ανανέωση, πώς είμαι, κοίτα. Λέει, τι θέλεις. Α, ξέρω τι θέλεις. Θέλεις να βάλεις άλλα 10 γκολ και να έρθεις μετά και να μου πεις αυτά τα λεφτά. Έτσι ακριβώς. Λέω, όχι ρε, μπορεί και να μην θέλεις εσύ. Μετά. Μόνο να ξέρω εγώ. Τώρα πόσα γκολ. Λέω, έχω 6. Ο Λαμπυράκος είχε 1. Πού ήταν επιθετικός. Σε τεφόρ. Και εγώ είχα 6. Μου λέει, πόσα γκολ έχεις τώρα. Λέω, εγώ λέω 6. Μου λέει, και από πότε πονάς. Μου λέει. Έτσι, ναι. Από πού τι πονάς. Του λέω, από την προετοιμασία. Τι, και παίζει όλα τα παιχνίδια. Λέω, φυσικά. Και έχεις βάλει 6 γκολ. Οπότε, θέλεις να βάλω άλλα 5 και να με έρθει μετά, να μου πει θέλω τόσα.
Ναι. Οκ, τώρα, άλλο ένα χρόνο. Μου λέω, ένα χρόνο κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Του λέω. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω να παίξω 2 χρόνια εδώ, να σταματήσω και να είμαι εγώ εδώ ό,τι θέλεις εσύ μετά. Βαρέθηκε να αλλάζω πόλεις. Έχω πάει σε 10 ομάδες. Και μου λέει, πόσα θέλεις δηλαδή τώρα, 2 χρόνια, άντε. Μου λέω, 400 χιλιάρικα. Ευρώ. Ναι. Για τα 2 χρόνια, 400 χιλιάρικα. Εντάξει, τίμιο. Τι! Γιατί εγώ ξέρω ότι ξάτι τα λεφτά του μάξιμου που μπορούσε να φτάσει. Εγώ έπαινε τότε 150, του λέω για 400. Γιατί 200 το χρόνο. Να μην σου λέω ότι εγώ την αγαπώ την ομάδα, ότι και ήξερε αυτός ότι εγώ πρόσφερε στην ομάδα. Και τι λέει. Μου λέει, αυτά τα 50 που βάζεις παραπάνω για ποιο λόγο. Αυτός ήθελε να μου δώσει 350. Εγώ του λέω, με ρώτησες, αλλά γιατί εγώ πραγματικά τον αγαπώ, γιατί πάντα θα μπορούσε πραγματικά ο κ. Πανόπουλου να με συμπεριφέρεται σε μένα προσωπικά ακόμα καλύτερα. Ναι. Αλλά εγώ τον αγαπούσα γιατί μιλούσαμε σαν γιος και πατέρα. Δηλαδή με έβριζε και τον έβριζα. Ναι. Μου έλεγε τι, εγώ τον έλεγα. Αν μου έλεγε κύριο, εγώ τον έλεγε κύριο. Ναι. Αν μου έλεγε αυτό, τον έλεγε και αυτό. Ναι. Δεν, είχατε αληθινή σχέση. Ακριβώς. Ναι, ναι. Θα μπορούσε αυτός, ας πούμε, παράδειγμα, να με προστατεύει περισσότερο με αυτά που πρόσφερε εγώ στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή, έκανε πολλά πράγματα που κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής δεν θα το έκανε. Ναι. Αλλά προτιμούσε αυτός να προστατέψει άλλους που τον έγκλεφε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήξερε ότι από μένα δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάνω κάτι κακό σε ένα παιδί. Ναι. Για... Όχι. Μέσα στην ομάδα, ναι. Δεν θα το έκανε ποτέ. Θα έπαινε εγώ το καπέλο, τα δέβαζε πάνω στο τραπέζι. Του λέω, και, διώχνει τον Θεοδωρή, φεύγω εγώ. Μα δεν παίζει τον Θεοδωρή, δεν με νοιάζει. Εμείς το υπογράψαμε τον Θεοδωρή. Πες τον Θεοδωρή, Θεοδωρή, δεν μας προσφέρει το αναμενόμενο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι μαζί σου. Έχεις να πάρει 10. Θα σου δώσουμε εμείς 2-3 για να πας το καλό. Όχι να το με το ζόρι, όχι, εγώ δεν το κάνω. Άλλος το κάνανε. Γι' αυτό άλλο ήταν τόσα χρόνια στην ομάδα. Ναι, ναι. Και τι έγινε τελικά. Μου λέει, του λέω, είδες κύριο Κρίστο. Γι' αυτό σου είπα, μη φωνάζεις τον ανανέωση. Εγώ σου είπα κάτι, δεν θέλω να χαλάσω τη σχέση μας, θέλω να τελειώσω όλα καλά. Θα συζητήσουμε λίγο όταν θα γυρίσω να παίξουμε, οκ. Εντάξει, οκ. 400 κιλάρικα. Ωραία. Φεύγω. Ήρθε η αδερφή μου μαζί με το γιος της, η μάνα μου και ήρθαμε όλοι για να περάσουμε τα Χριστούγεννα. Πάω στα Χριστούγεννα, 24-25 και είμαστε στο Κυβερνίου και τρώγαμε. Ναι. Αλλά ήμουν εκκυρισμένο. Ναι. Πάει 2-3 ώρα τη νύχτα. Φεύγουμε εμείς, ήμουν εγώ, έμεσα με την οικογένειά του, είχε έρθει και ο γιος του έμεσα. Γιατί έχει ένα παιδί, ένα γιο στην Πορτογαλία. Άλλη μέρα, 5.000 πρόστιμο σε μένα. Τι? Σε μένα. Λέει Λουτσιάνο, εκτός ωραρίου, στο 5.000. Τα Χριστούγεννα. Έμεινε στο βράδυ. Που έμεινε στο βράδυ. Παίρνω εγώ του Μασέλο, λέω Μασέλο, αυτά που είναι αλήθεια. Λούτσι, σακώθηκε εγώ μαζί τη. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σε φωνάζει για να νεώσει και τώρα σου λέει πρόστιμο. Λέω ρε παιδιά, εκτός ωραρίου, ναι. Ωραία. Περνάει τα Χριστούγεννα, άλλες 3 μέρες, με παίρνει ο Πιαλόγλου και μου λέει να πας δανεικός του Πανιόνι. Ναι. Τώρα ξεκινάει η ωραία ιστορία, ναι. Τρελάθηκα. Ναι. Σου λέω ειλικρινά, ναι. Τρελάθηκα. Του λέω, ρε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Μαθαίνει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Λέει, Λουσιάνο, πες μου την αλήθεια, τι γίνεται. Ζήτησε να φύγει. Ναι. Τι είναι αυτά που λένε ότι πα στο Πανιόνιο. Σηκώνω εγώ, του λέω, πώς να φύγω, ρε παιδιά. Είμαι γυρισμένο. Χτες ήμουν από το Πανόπου και μου λέει να ανανεώσω το συμβόλαιο. Του λέω να συζητήσουμε αργότερα. Ναι. Δεν είναι σωστά αυτά. Αρχίζω, χαμόστηξαν. Δεν ξέρω, ο Δημήτρη ήταν μικρός τότε. Ναι. Δεν μπορεί να θυμηθεί αυτό. Μπορεί και ο πατέρας, η οικογένειά του. Και
Χαμός, λέω χαμός στην πόλη. Χαμός. Εγώ έχω σατιστεί με, με αυτό που με βάλανε πρόστιμο, χωρίς λόγο. Μα με την οικογένειά σου τώρα Χριστούγεννα, ό,τι να είναι. Και σου είπανε για ποιο λόγο έπρεπε να πας στο Πανιόνιο. Θα σου εξηγήσω. Του λέω, δεν πάω. Δεν πάω πουθενά. Πάτα εκεί δεν μπορώ να βοηθήσω κανένα. Κοιλιά πρισμένη, είχα πάρει 4 κιλά. 4 κιλά από τη μέρα που έκανε χείριση. Πρίστηκα, πρισμένα με τα αράματα. Και με παίρνει ο πανό που λέει να σπάσει το πανιό. Λέω, τι κρίση, δεν κατάλαβα. Με φωνάζει στο σπίτι σου για να ανανεώσουμε το συμβόλαιο και λέμε, έχουμε υποκριώσει μαζί του, πρέπει να πας εκεί. Με έχει ζαλίσει, δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Ποιο ο Μπέος. Ο Μπέος. Να τον έπαιρνε. Ναι, τον κύριο Πανόπουλο. Λέω, κύριο Κρίστο, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν με θέλει, κανένα πρόβλημα. Θα βγω και θα πω ότι δεν με θέλει. Τελείωσε. Όχι, δεν είναι αυτό. Σου λέω, έχουμε υποκριώσει μαζί του. Πρέπει να το κάνω τώρα. Σε θέλει. Κλείνω το τηλέφωνο. Με παίρνει πιαλόγου, με παίρνει όλα αυτά. Λέω, άκου, γιατί δεν θα χάσω την ψυχραιμία μου να αρχίσει να σα βρίζω και να σα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση για να κάνω αυτό το πράγμα. Να πάω στον Πανιόνιο. Και ο κόσμο, άμα βγείτε και θα πείτε εσεί ότι δεν θέλαμε τον Λουτσιάνο και είναι τελειωμένο. Οκ. Okay. Μην μου βάζει εμένα στην δύσκολη θέση να δει το κόσμο τώρα. Μην μου κάνετε αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ, σκύψου καλά να πα και μετά θα γυρίσει, μου λέει. Ωραία, εμένα βρήκανε. Άλλη μέρα μπαίνω στο τηλέφωνο. Ω, σε πήρε. Ναι. Λουτσιάνο, Βακυλέας είμαι. Λέω, γεια σου πρώτη, τι κάνεις, καλά. Καλά, τι καλά, πέφτει κατηγορία, Λουτσιάνο, δεν βλέπεις. Θα έρθεις να με βοηθήσεις. Λέω, πρώτη, αν μπορούσα θα ερχόμουν να σε βοηθήσω πραγματικά. Αλλά τι να σε βοηθήσω τώρα, έχω 12 αράματα, του λέω. Μου λέει, δεν με νοιάζει ρε, θα παίξει, θα τους καθαρίζει, θα σωθούμε. Λέω, σε σένα, μόνο εσύ μπορεί να με βοηθήσει. Λέω, πρώτη. Λέει, έρχομαι στη Ξάντη. Του λέω στο Έμισον. Ο Έμισον πάει, γι' αυτό σου λέω, υπάρχει άτομα στη ζωή και δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Ο Έμισον, μόλις έμαθα αυτό από μένα, πήγε στα γραφεία, χωρίς να με εντοπίσει, και λέει, αν φύγει ο Λουτσιάνο, γεια σας. Φεύγω κι εγώ. Το εννοούσε ή ήθελε να σε βοηθήσει μόνο. Δεν εννοούσε, γιατί όσο ήρθε εκεί, είδες εσύ πώς ήταν η συμπεριφορά, κάναμε φιλία ναι. Και πώς βοηθούσε την ομάδα, τι κάναμε. Ναι. Τι κάναμε στο διάστημα αυτό. Αυτός, η γυναίκα του είχε αρρωστήσει πάρα πολύ σοβαρά, ναι. Η μάνα μου, γιατί ήταν επικίνδυνο κάποιος να μπει μέσα στο δωμάτιο. Η μάνα μου ήταν εκεί δίπλα της. Όλα αυτά του. Ήσταν πολύ κοντά, ναι. Οικογενειακή. Είμαστε φίλοι, κοντά. Ναι. Δεν είχαμε και φίλοι από τη Βραζιλία ή είχαμε παίξει μαζί. Απλά με γνώρισαν άτομο. Ναι. Καταλαβες. Είδες τη μαμά μου πώς συμπεριφέρθηκε με τα παιδιά του και ναι, με την γυναίκα του. Ναι. Αυτό που έκανε η μάνα μου τώρα, 60 χρονών γυναίκα, να μπει μέσα σε ένα νοσοκομείο, να κάτσει με την γυναίκα γιατί μπορεί να κολλήσει και αυτή και να αρρωστήσει. Πήγε και λέει: δεν με ενδιαφέρει. Αν φύγει ο Λουτσιάνο, ξέχασέ με. Αλλά αυτή ήταν και μια ευκαιρία για αυτούς. Ναι. Ο Έμεσο είχε πρότιση από την Nike. Είχε πρότιση από την Nike για να πάει. Τότε που πήγε στην Nike. Ναι. Μην είτε Λουσάτος. Ναι. Και δεν μπόρεσε αυτός να πιέζει ναι, για να παραμένω. Εγώ δεν ήθελα. Λέω Έμεσο, εδώ είναι έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι κάνεις, μην νομίζω ότι περιμένεις πολλά να πάρεις εσύ τέτοια πράγματα. Λέει, δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχει πρώτη σκορ. Και πέρυσι. Και η Θεοδωρή, έρχεται ο Μπέος. Ήρθε τελικά σε Ξάνθη. Ναι. Λέει, Λουτσιάνο, ήταν εδώ. Λέει, είμαι τότε όσο ζητά παλάς. Μπαίνω μέσα, σιγά μπαίνω. Και μου λέει, λέω, κοίτα, πώς να σε βοηθήσω. Μου λέει, μέχρι σε 15 μέρες θα είσαι, άρχισε να πει και όλα αυτά. Και ήρθε εγώ να σε πάρω, δεν γίνεται Λουτσιάνο, πρέπει να με βοηθήσει και όλα. Ο Χριστέ μου. Πριν όμως να πάω στο ξενοδοχείο να συναντήσω μαζί του, με παίρνει ο Πανόπουλο και μου λέει, έρχεται ο Μπέος και θα πάει στο ξενοδοχείο και θέλει να σου μιλήσει. Λέω, με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, θα πας. Δεν μπορώ να πάω. Ακοροϊδεύσεις τον άνθρωπο.
δεν μπορώ να πάω. Λέει, εγώ σου είπα, έρχει μόνο μία λύση. Λέει, πες του πολλά λεφτά και δεν θα σου δώσει και θα... Και, θα μείνει. Και δεν θα μπορέσω εγώ να κάνω και κάτι. Σωστά. Θα του πω, καταλαβες. Ναι. Λέει, οκ. Okay. Και να ξέρεις, και αν πας, να κηρύσεις το καλοκαίρι. Μου λέω, ξέχασέ με. Του λέω, αν φύγω, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω. Και το κλείνω το τηλέφωνο γιατί ήμουν σατισμένο. Πραγματικά, είμαι χειρισμένο τώρα. Μου βάλανε και πρόστιμο χωρίς λόγο. Πήγαινε, έλα από εδώ, πήγαινε, έλα από εκεί. Του λέω, με φωνάζει για να νιώσει και μου βαίνει και πρόστιμο. Ήσουν έξω. Λέω, καλά, οκ, τσαου. Τα λέει ο Μπέο. Πρώτο παιχνίδι, μετά. Ποιο θα ήταν. Ολυμπιακό, στην Νέα Σμύρνη. Αλήθεια. Ναι. Του λέω, Πανιώνης Ολυμπιακός. Πανιώνης Ολυμπιακός. Κοιτάω όλα τα. Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Για να δω, η ομάδα πρώτη-τελευταία. Ναι. Μόνο αυτή η ομάδα που ήταν από τα Μενίδη εκεί, πώ το λένε, που ήταν. Ο Ακράτητο. Ακράτητο τελευταίο, ο Πανιώνης μετά. Λέω, Χριστέ μου, πού πάω. Σιγά που θα πάω. Ήξερα την πρώτη για να. Από τι πρώτε να πάει ξανά Ευρώπη. Όπω και βγήκε. Και λέει, σε παρακαλώ, Λουτσιά, μπορούν. Λέει, πόσα λεφτά θέλεις να έχεις. Και του λέω τώρα, λέω 150. 150.000, ναι. Μέχρι το λες, για 5 μήνες. Ναι. 5 μήνες. 5 μήνες. Γενάρη, τον είμαι, εγώ έπαιξα 10 παιχνίδια. 14, είχε παίξει 2 παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Έμενε άλλα 14 παιχνίδια. Έμενε. Δεν είχε και play-off τότε, είχε πιο... Ναι, όχι, πιο δεν λίγο... είχε play-off. Ναι. Και μου λέει 150. Τι σου κάνει έτσι. Έλα ρε. Στάδος. Άρα και εκεί μπορούσες να ζητήσεις παραπάνω. Τώρα έχετε. Τώρα έχετε την ιστορία. Ξέρετε πόσο έλεγε ο Πανόπουλο. Πόσο. 60 θα σου δώσει. Γιατί εγώ στη Ξάντη τότε είχε 150. Ναι. Για το χρόνο. 140 και το άλλο χρόνο είχε 150. Μου λέει, θα σου δώσω 60.000 και τα υπόλοιπα, ας πούμε, έχεις πάρει εδώ, θα σου δώσω και να φτάσει τα λεφτά. Αλλά μετά μου λέει, πες το παραπάνω και δεν θα δεχτεί. Και του λέω, θέλω 150. Και μου δίνει το χέρι. Εντάξει, εγώ τώρα, όταν δίνεις το χέρι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Άφω, λέει, άμα. Τώρα θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Του λέω, κύριο Μπέος, αλλά κοίτα να δεις. Θα πρέπει να μου δώσετε 75.000 τώρα να μου βάλεις το λογαριασμό και μια επιταγή του κύριου Πανόπλου 75. Ναι. Γιατί με το κύριο Μπέος μαζί μου, σας λέω ειλικρινά, μπορεί να πούνε ό,τι θέλουν του κύριου Μπέου. Ναι. Η συμπεριφορά του απέναντί μου ήταν άψογη. Ναι. Ούτε ένα ευρώ δεν έχασε μαζί του. Στην προπόνηση κάθε μέρα. Κάθε μέρα στην προπόνηση να στηρίζει τους πρώτους. Χάναμε, κερδίζαμε, είναι εκεί, πάμε, σας πιστεύω. Ο Μπέος. Ναι. Μπορεί να πούνε οτιδήποτε. Ναι. Τουλάχιστον όσο ήμουν εκεί στο Πανιόνιο, τον έχω δει να κλάψει από την ομάδα που χάναμε γιατί θα πέσει η κατηγορία. Να χάνει και μια μέρα που χάσαμε και στη Ξάντη κιόλας, με φώναξε στο αεροδρόμιο γιατί δεν είχα πάει καλά εκεί και έβγαλε, Λουτσιάνο! Συμφώνησες να γυρίσεις, γι' αυτό δεν έπαιξες. Φώνες στο αεροδρόμιο. Την άλλη μέρα εγώ πήγα στη Νέα Σμύρνη και λέω, κράτα αυτά που έχεις να με δώσεις και εγώ τελείωσα. Σε παρακαλώ, κύριε συγγνώμη. Όχι, ήμουν ανεβριασμένο. Ήταν παιχνίδι και του λέω, μέχρι τώρα πώς είναι η συμπεριφορά μου απέναντι στην ομάδα. Έχεις κανένα παράπονο. Και τι έγινε στη Ξάντη, έχασα, τι να κάνω. Όχι, νόμιζα ότι είχες συμφωνήσει για να γυρίσεις, γι' αυτό δεν έπαιξες καλά. Μου λέω ότι κάθε μέρα, όχι, δεν έπαιξες καλά και τι έγινε. Τώρα κάτσε και φωνάζεις στο αεροδρόμιο, τι νομίζω κανένα παιδάκι. Είμαι 35 χρονών, πρόεδρε. Και λέω, συγγνώμη, μια αγκάλεσε. Σε λέω, μια αγκάλεσε μέσα στο γραφείο, με φίλησε. Όμως, γυρνάω εκεί που είπα. Αυτός, και καλά, σαν πρόεδρος. Καλά κάνει. Όταν συμφωνείς. Ήρθε και λέει, θα του πάρω. Άμε σώσει,
θα τα πάρει. Αν δεν με σώσει μετά, τελείωσε. Αλλά εγώ του λέω, ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να ρισκάρω. Εγώ είμαι κυρισμένο. Πήγα, λέω επιταγή, λέει περίμενε λίγο. Παίρνει τηλέφωνο του στο Πανόπλου, παίρνει τηλέφωνο του Πανόπλου και του λέει στο Πανόπλου, εγώ θα τα βάλω τα 70, αλλά θέλει να μια επιταγή δικιά σου. Με παίρνει ο Πανόπλου, όχι, ψέματα. Με παίρνει ο Πιαλόγου, μου λέει, με πήρε ο Πανόπλου τώρα, γιατί μου είπε ότι εσύ δεν θέλεις να, εσύ δεν θέλεις επιταγή του Μπέου. Του λέω, δεν θέλω επιταγή κανενός. Του Πανόπλου θέλω. Άμα θέλετε, εντάξει, ο Πανόπλου μου είπε να δώσει τη δικιά μου. Οκ. Και πήγε και μου έδωσε την επιταγή. Την άλλη μέρα τα έβαλε τα λεφτά. Πήγε, συνέχιζε στη φυσιοθεραπεία μου στην Αθήνα, εδώ, μετακόμισε. Πρώτη μέρα ήταν τον Ολυμπιακό. Έβαλε μια γκολάρα, έδωσε μια assist. Τρελάθηκε ο Μπέος. Μέχρι τώρα, άμα μιλήσει για κανένα Βραζιλιάνο, μόνο για τον Λουτσιάνο τα λέει. Δεν σου έχει πει να συνεργαστείτε στο Βόλο τίποτα, δεν έχετε μιλήσει? Όχι, ποτέ. Όχι. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι για ένα γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Είναι ένα γκολ με τον Ατρόμητο. Λάρισα, Ατρόμητο Λάρισα. Είναι το γκολ που δεν ακουμπάει την μπάλα ο άλλος. Ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε ότι δεν ακουμπάει την μπάλα. Και παίρνει την μπάλα και εκτελεί φάουλ παίζοντας. Ναι, ναι. Κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα, ας πούμε, να σας πω και κάτι που είναι. Ήταν μια ομάδα στην Ελλάδα που ήθελα να παίξω. Πριν, όταν ήταν ο κύριο Πιλαντάκης, ήταν. Η Λάρισα. Ήθελα πάρα πολύ να παίξω. Ήταν κοντά να παίξω εκεί. Ναι. Δεν πήγα και πήγε στον Ατρόμητο. Ο Όιος δούλευε πάρα πολλές κομπίνες. Mm. Και αυτή ήταν μια κομπίνα δουλευμένη. Άντε. Ναι, δουλευμένη κομπίνα. Ευτυχώς, γιατί πάω, Τσιάνο. Όταν πάω στη Λάρισα και σαν προπονητής και. Όλοι λέει, α, έχετε πάλι ο Λουτσιάνο που μας κορόιδεψε, ρε Λουτσιάνο. Μέχρι τώρα τα παιδιά. Το θυμούνται όλοι. Ναι. Αλλά ό,τι είπα και μετά τον αγώνα, λέω και τώρα. Την ακούμπησε. Την ακούμπησε. Τι έγινε. Όταν ήμουνα μέσα στα ποντιτήρια, πήγαμε στο μασέ να κάνουμε μασάζ. Πριν να. Ενεργοποιούμε λίγο τα πόδια μας για να βγούμε έξω για ζέσταμα. Ήταν εκεί μέσα ο Λάσμα. Ναι. Εκεί και έκανε μασάζ αυτός. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο υπόπτης. Ναι, ο υπόπτης, ναι. Και του λέω, μίστε, να σας πω κάτι για να μην γίνεται καμία παρεξηγήση. Και... Ναι. Σας τα λέω. Ναι, ναι. Ορκίζομαι και στα παιδιά μου. Αυτό που σας λέω και έχω ξαναπεί άλλες φορές. Πρόσεχε γιατί κάνουν κάτι κομπίνες, να μην σας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Ναι. Αλλά να είσαι προσεκτικοί. Α, του το έπεσε. Ναι, το είπα. Η κομπίνα τι ήταν. Όταν γίνεται το φάου, να πάει οι δύο παίκτες κοντά στην μπάλα, ο Σύριου και εγώ που βαρούσε και από εδώ και από εκεί, και εγώ που βαρούσε, από εδώ. Να πάνε και οι δύο στην μπάλα, okay, να κουμπάει αυτός εδώ που θα περάσει από πάνω, να κουμπάει την μπάλα, να γυρίσουμε στη θέση μας και όταν πάμε να εκτελέσουμε, να περνάει αυτός και να την παίρνει την μπάλα όπως έγινε. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Άρα στην αρχή ακουμπάει. Ναι, στην αρχή που πάμε εκεί, ναι. Στην τελειόραση δεν φαίνεται, γι' αυτό δεν είναι. Α, ένας ακουμπάει στην αρχή, ναι. Δεν φαίνεται στην τελειόραση, γιατί ο Κλέιτου και ο Φωτάκη είναι στο τείχος και κοιτάει στο τερματοφύλακα. Έχουν γυρίσει την άλλη. Ένας φεύγει, άμα του δείτε, ένας φεύγει πιο πίσω, εγώ κάθομαι λίγο, λέω, Σύρο, πρόσεχε άμα καταλάβει, να τη ναι. Περνάς από πάνω και έρχεται ο άλλος και παίρνει την μπάλα και φεύγει, κοίτα πώς είμαστε πίσω. Ναι. Και γυρνάμε πίσω, κοιτάει δύο, μετά γυρνάει ο ένας, περνάει ο Σύρο από πάνω, την παίρνω εγώ, τραβάω. Εσύ κατάλαβες ότι ακούμπησε την μπάλα. Ναι, φυσικά, ναι, μαζί ήταν έτσι κομπίνα. Και ναι. Ας πούμε παράδειγμα, λέγανε μετά ότι είναι αντικανονικό, δεν περίμενε του διαιτητή να σφυρίξει. Έγινε χαμός, δεν θυμάμαι. Ναι. Άμα είχε VAR, πιστεύεις θα το είχαν ακυρώσει, άμα είχε VAR τώρα. Γιατί δεν φαίνεται πολύ καλά από την κάμερα γι' αυτό. Στην τηλεόραση δεν φαίνεται να το ακουμπάει. Ναι, άμα είχε VAR,
θα μετρούσε κανονικά. Θα μετρούσε, λες. Με φυσικά. Ναι. Γιατί βλέπει ότι ακουμπάει. Ναι. Το θέμα είναι και ας πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να σφυρίξει ο διαιτητής για να χτυπηθεί του φάου ή όχι. Θεωρείται ότι από τη στιγμή που τον ακουμπάει είναι εκτέλεση, την έχει εκτελέσει. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν είχε σφυρίξει θα ήταν λάθος. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, από τη στιγμή εγώ ξέρω, όταν γίνεται φάου και βάζει την μπάλα κάτω και παίξτε, κανονικά. Αν όμως βάζει του τείχους, σηκώνει το χέρι και βάζει του και μετράει, δεν μπορείς να χτυπήσεις. Δεν μπορείς. Καταλαβαίνεις. Οπότε έγινε αυτό. Στον ακουμπάει, γυρνάμε, παίρνω και. Να πούμε λίγο, έχεις κάνει μια δήλωση ότι για τον Τζιοβάνι, ρε παιδί μου, ότι αν δεν ήσουν εσύ και είχατε αυτή τη στενή σχέση, μπορεί να μην είχε παίξει έτσι τόσο πολύ, τόσο καλά, κάπως. Όχι, κοίτα να δεις. Δεν νομίζω ότι ο Τζιοβάνι. Ότι θα έπαιζε, θα έπαιζε. Θα έπαιζε, ναι. Αλλά δεν θα έμενε εδώ. Αυτό που, ναι. Αυτό που είπαμε και για τον Ντιόγκο, δηλαδή ότι είχε έναν άνθρωπο κοντά του και ότι. Ναι. Κοίτα να δεις. Γι' αυτό πολλές φορές στεναχωριέμαι. Αυτό ήταν παλιά. Ναι. Γιατί εγώ τα έκανα αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές ήμουν σπίτι με την οικογένεια. Με έπαινε, ας πούμε, παράδειγμα ο Λούβαρη και μου λέει: Λουτσιάνο, μπορείς να έρθεις στο γραφείο γιατί θέλω να μιλήσω με τον Τζιοβάνι. Έχουμε ναι. ένα θέμα. Ή με έπαινε ο Πέτρος ο Κόκαλης. Ναι. Ποτέ δεν τους είπα όχι. Ποτέ. Επειδή ξέρεις τα ελληνικά και ένιωθε και αυτός. Γιατί ξέρεις ελληνικά ναι. και ο Τζιοβάνι είχε μόνο εμπιστοσύνη σε μένα. Ναι. Ο Τζιοβάνι ήταν να κάνει ένα συμβόλαιο με καμία εταιρεία ή να ναι. κάνει κάτι. Πάντα με έπαιρνε σε μένα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί μου είχε εμπιστοσύνη, ήξερε. Ξέραμε από τη Βραζιλία γιατί ναι. είμαστε μαζί στη Σάντος. Α, γνωριζόσασταν ναι. από ναι. Είχαμε παίξει ναι. μαζί. Και τα έλεγε ο ίδιος. Λέει Λούτσι, για μαν, δεν... γιατί δεν είναι εύκολο για ένα ποδοσφαιριστή. Παρόλο που αυτό δεν ήρθε έτσι τυφλά στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, απλώς δεν ξέρω αν τον έχει διαβάζει mm. και στο βιβλίο τα είπε και όλα. Έκανε πολλές ώρες προσευχή. Mm. Με πήρε τηλέφωνο και από εκεί να με ρωτήσει για το Ολυμπιακό, πώς ήταν, η Ελλάδα. Mm. Αλλά αυτό ήρθε γιατί ήταν ένα. Απάντηση από το Θεό για να μπορέσει να έρθει εδώ. Αλλά με την πορεία εκεί, μετά έβλεπε τη δυσκολία. Στην αρχή καμία του κοροϊδεύανε γιατί δεν τρέχανε. Έβλεπε τους παίκτες πολύ κόσμο γιατί νομίζω ότι ο Τζιοβάνι. Μετά έβλεπε τη ζήλια του Ζάχοβιτς. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις. Το ζήλευε ο Ζάχοβιτς. Φυσικά. Επειδή ήταν στάρ. Καταλαβαίνεις. Αλλά ο Τζιοβάνι ποτέ δεν έδωσε. Ο Τζιοβάνι πραγματικά, παιδιά, εγώ τον ήξερα όταν ήρθε στη Σάντος. Και όταν εγώ πήγα να πληρωθώ, γιατί είχε δώσει να πάρω, έτσι τον γνώρισα τον Τζιοβάνι. Γιατί είχαμε παίξει αντίπαλο στο ημιτελικό Πορτογκέζα Ρέμου. Ναι. Μας καθάρισε. Ναι. Αυτός πήρε πρωτάθλημα, εγώ βγήκα δεύτερο. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε ο Τζιοβάνι και πήγε μεταγραφή σε μια ομάδα, μικρή ομάδα ναι. στην Σαν Πάολο και μετά ήρθε στη Σάντος. Και πώς ήρθε στη Σάντος. Του δοκιμάζανε. Ναι. Γιατί ήταν 2 μέτρα παλικάρι, ναι. δεν μιλούσε. Τώρα που ήταν εδώ, δεν μιλούσε καν. Ναι. Πριν να δεις. Ναι. Και πάω να πληρωθώ, περνάω στα γραφεία του πρόεδρου, καθόταν εκεί. Και του βλέπω, λέω, τι κάνεις, καλά, καλά. Λέω, τι κάνεις εδώ, περιμένω εδώ. Γιατί τον ήξερε το μάναζι που τον έφερε. Ναι. Μου λέει, έφερε τον Τζιοβάνι εδώ, μήπως να συμφωνήσει, θα είναι λίγο. 6 μήνες λέει λίγη ταλαιοπορία γιατί είναι μεγάλη ομάδα Σάντος και όλα αυτά. Ό,τι κρυαστεί, εντάξει, εγώ είμαι εδώ, ήταν αυτά. Μου λέει ο πρώην. Μπαίνω μέσα, μου λέει η γραμματέα του. Έλα τις 3. Ναι. Τώρα ήταν 10 η ώρα, 11 ναι. μετά την προπόνηση. Ναι. Γιατί τότε έκαναμε προπόνηση πρωί απόγευμα. Α, μα διπλές. Ναι. Μου λέει έλα πριν την προπόνηση να πάρεις την επιταγή. Ναι. Του λέω κανένα πρόβλημα. Φεύγω, λέω άμα χρειαστεί κάτι και όλα αυτά, γυρνάω πριν. Ναι. Εκείνο στο καναπέ ακόμα. Ακόμα. Δεν τον είχαν μπει μέσα ακόμα ναι. για να συζητήσει και το συμβόλαιο. Να... Ναι. Λέω τι κάνεις, του λέω εγώ. Με έκανε εντύπωση γιατί ναι. εκεί όπως καθόταν, εκεί πήγα. Ήρεμος, έτσι. Ναι. Ήρεμος. Ναι. Λέω περιμένω. Έτσι, γιατί περιμένω να με φωνάξουν μέσα να. Και του λέω, ρε, υπομονή έχεις, ρε, ναι. του λέω. Του λέω στο μάνατζερ, λέει, λέω, τι να κάνουμε. Συνέχεια έχετε άτομα εδώ, μεταγραφές και αυτά. Του λέω, τα πήρα μέσα, πήρε την πλαγή, έφυγε.
Και μετά την άλλη μέρα τη ρωτάω, γιατί ήρθε εκεί να του. Λέω, τι, λέει 6 ώρα με μπήκα μέσα. Oh, από τις 10 μέχρι τις 6. Άλλος ποδοσφαιριστής, ναι. Το φαίνω. Γιωβάνι δεν ήταν, δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν μικρός, ναι. Σαν του 94 τώρα, 22. Πώς ήταν το κλίμα στα αποδυτήρια σε εκείνον τον Ολυμπιακό του Champions League, με Ζάχοβιτς, Γιωβάνι, Μπιγκόν. Και τους Έλληνες, έτσι. Και ήταν αντίς. Ελευθερόπουλο και τα λοιπά. Ναι, και τους Έλληνες. Ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα μέσα στα αποδυτήρια, πάρα πολύ καλή. Πραγματικά πάρα πολύ καλή. Δεν υπήρχε. Υπήρχε αυτό το. Υπήρχαν βεντέτες και. Όχι. Δεν υπήρχε βεντέτες, παράδειγμα. Οι βεντέτες, ας πούμε, παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι η Γιωβάνι που ήταν την Μπαρσελόνα. Ναι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι η βεντέτα. Ναι. Παράδειγμα. Εθνική Βραζιλία, Μουντιάλ. Πω. Ποιος θα ήταν βεντέτα. Για να παίξει. Πω. Και εγώ μπορούσα να είμαι βεντέτα. Ναι. Εγώ έπαιξα στη Κορίντσιας, έπαιξα στη Σάντους, πήρε πρωτάθλημα στην Ιντερνασιονάλ. Οι άλλοι που είχαν παίξει. Υπήρχε αυτή η κόντρα μεταξύ Ελλήνων και ξένων. Όχι, ήταν, όχι. Δεν, ήταν μια χαρά. Σίγουρα ο καθένας είχε την παρέα του. Καλά. Ανατολάκη, Ελευθερόπουλο, Γιωργάτου, είχε την παρέα του. Η μικρή την παρέα του. Εγώ με τον Γιωβάνι. Εγώ είχα έρθει πριν από αυτούς. Ναι. Εγώ πιο πολύ με τον Άντζας είμαστε μαζί, γιατί ήρθαν από την Ξάντη μαζί. Και μετά μαζί μας ήρθε και ο Γιωβάνι, μετά ήρθε και ο Ζελίας την άλλη χρονιά. Εσύ, αλλά ήταν άψογη, πολύ καλή σχέση. Μόνο Μπιγκόν όταν ήρθε μετά με αυτά που λέγανε, α, Νάπολη, με αυτά. Ας πούμε παράδειγμα ο βοηθός του, είχα φέρει ένας τεματοφύρικας της Μίλανς, αυτός ήταν της Μίλανς λέγανε, κοιμάσασε την γλώσσα του, έφερε. Εκεί άρχισε μια κοροϊδία από την πλευρά του ποδοσφαιριστές. Α, τον κοροϊδεύαν. Ναι. Γιατί καθόταν πίσω, ο Μπιγκόν μιλούσε, ο Ντερμινέ να τα λέει και πολλές φορές που όταν κινούσαμε πίσω, αυτός κοιμόταν εκεί. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αυτό υπήρχε μέσα στα ποδητήρια του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τώρα με τα παιδιά, αν έχετε μιλήσει με κάποιους που να έχει αναφέρει αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν μια πραγματικότητα. Είχε γίνει ένα σκηνικό που είχε τσακωθεί ο Ζάχοβιτς με τον Μπιγκόν. Στην κάμερα. Κοίτα να δεις. Άμα τον άφησε το Ζάχοβιτς, θα είχε τσακωθεί με όλους. Ναι, με τις πόρτες. Ναι. Αυτός το έπαιζε πιο βεντά. Ήτανε... Ναι, ο Ζάχοβιτς ήρθε μια φορά. Είχαν να κανονίσει να πάμε κάπου. Ήρθε ο Ζάχοβιτς και είπε στον Γιωβάνι. Είπε στον Γιωβάνι, πες του το Λουτσιάνο. Άμα είναι να μην έχει πρόβλημα γιατί θα βγει μαζί μου και να πάμε εμείς κάπου και να μετά τα λένε για αυτό. Του λέω, πες μου εσύ δεν μιλάς πορτογαλικά, γιατί δεν το λες εμένα, λες στον Γιωβάνι. Λέω, και εσύ πού να πας. Αν πας εσύ κάπου, θα πάω και εγώ και τι έγινε. Εγώ δεν επαγγελματίες ποδοσφαιριστής είμαι εγώ. Α, ό,τι και καλά, αν έβγαινες με τον Ζάχοβιτς, θα τιμωρήσουν και εσένα. Να μην είσαι. Στιγματίσουν, ναι. Λέω, πλάκα μας κάνεις, ρε. Εντάξει, για σένα το είπα αυτό και καλά, για να σε σκεφτεί. Τι να με σκεφτεί, ρε. Εγώ είμαι εδώ. Σωστά, α, ναι. 2000 ήρθε αυτός. Ήμουν 5 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, ας πούμε, τι να του πω εγώ. Παντρεμένο άνθρωπο. Θεοδωρή, θα πάω κάπου. Ναι. Θέλεις να έρθεις. Ναι. Παρέα μου, ευχαριστώ. Ναι. Θα είναι χαρά μου να είσαι μαζί μου. Τι να σου πω εγώ, μην τα γράφει. Άμα γράφει και τι έγινε. Υπήρχε. Η εξωγηπαιδική σου ζωή πώς ήταν, Λουτσιάνο. Πάντα έκανα ό,τι κάνω τώρα. Η ζωή είναι μία. Okay. Γι' αυτό το πιο σημαντικό είναι να ξέρει να ξεχωρίζεις. Να ξέρει να ξεχωρίζει. Η γυναίκα μου ξέρει περισσότερο πόσες φορές έχω κερδίσει ή έχω έρθει σπίτι και να ξαπλώνω και να κοιμάμαι από τη... γιατί ήμουν σαχωρημένο με την απόδοσή μου. Υπήρχε μέρες όμως που λέω, αλλά κοιμάσαι και θα βγούμε. Δηλαδή, ήξερα ότι αν βγω σήμερα, αύριο εγώ πρέπει να είμαι 8 ώρα στον κήπεδο. Και ποτέ. Δεν υπάρχει ένας να βγει και να πει. Ότι άργησε στην προπόνηση. Να βγει και να λέει δεν είναι στην προπόνηση. Έκανες λάθη όμως, δηλαδή. Τα λάθη όλοι κάναμε. Αλλά... Να πιεις λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, ή να καπνίσεις. Όχι, τσιγάρο δεν έχω πει ποτέ. Ναι. Δεν έχω καπνίσει ποτέ. Πίνω με την παρέα μου όταν βγαίνω
πίνουμε. Τώρα πλέον, ναι, εντάξει. Ναι, όχι, και πριν έπινε. Και έχω μεθύσει. Αλλά σου είπα, δεν έχω αφήσει, παρόλο που την προηγούμενη μέρα είχε πιει, δεν άφησε να πάω στην προπόνηση, δεν άφησε να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω. Ας πούμε, παράδειγμα, είχε πάρα πολύ και παλιά ήταν πιο αυστηροί οι προπονητές. Δεν του ενδιάφερε πιο πολύ ο Μαντζουράκη. Ο Μαντζουράκη ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δεν του ενδιάφερε. Πονούσες, ναι, προπόνηση. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Δεν υπήρχε, πονάει στον τόντι σου, πονάει εκείνο, πονάει το πόδι σου, έχει πριστεί, είσαι μυθισμένο από την προηγούμενη μέρα. Δεν του... Εγώ όμως δεν τον έδωσα δικαίωμα ποτέ, ούτε σε αυτόν, ούτε σε κανένα, να πει «Α, βήκε χτες και δεν έχεις όρεξη». Είναι αλήθεια ότι ο Τζόλε κάπνιζε? Ναι, και, όχι μόνο ο Τζόλε, από τους 30, όχι, ίσως 20 καπνίζουν. Όχι μόνο ο Τζόλε στο Ολυμπιακό. Και σε μικρές ομάδες που δεν έχουν παίξει 45 λεπτά σε, σε μια ΟΦΑ εθνική και καπνίζουν. Και για τον Λαμπριάκο λέγανε. Και ο Λαμπριάκος, ναι. Αλλά κοίτα να δεις, νου να καπνίζεις ή να νιώθεις εσύ ότι δεν σε επηρεάζει, είναι μια χαρά. Να έχεις εσύ όμως την προσωπικότητα, γι' αυτό σου λέω, ο Τζόλι κάπνιζε, αλλά δεν κάπνιζε κρυφά. Να. Δεν ήταν, δεν σου λέω ότι καθόμαστε μέσα στα ποτητήρια και κάπνιζε. Όχι. Δεν σου λέω εκεί. Το ξέρανε. Μιλάει ο προπονητής. Αλλά ήξερε ο προπονητής ότι καπνίζει. Να. Έβγαινε έξω, τελείωσε ο προπονητής και έβγαινε το τσιγάρο μέσα στο αυτοκίνητο. Το δικαίωμά του. Okay. Να μην του λέει, Λουτσιάνο, κάπνιζε. Όχι, ρε παιδί, τι τσιγάρο. Και να φωτογραφίε σε εφημερίδες, τα περιοδικά, ο Λουτσιάνο με το τσιγάρο. Ναι. Γελίος, αυτό είναι για μένα γελίος. Υπήρχαν τέτοιοι που δεν το παραδέχονταν, δηλαδή, ενώ καπνίζανε. Υπάρχει, εδώ. Υπάρχει, ναι. Ακόμα. Ακόμα. Πώς δεν υπάρχει. Ναι. Βλέπουν τα λένε και κάνει μαγιές, βλέπει τον πρόεδρο, δεν μιλάει και δεν λαλάει. Ναι. Καταλαβες, γιατί από τον πρόεδρο, μπορεί... τι λες ρε φίλε μου, τι σχέση έχεις. Ναι. Άμα θες να κάνεις κάτι. Εσύ αναλαμβάνεις την ευθύνη σου. Ναι. Ακριβώς. Μπορεί και ένας πρόεδρος που είναι ένα περίεργο, δεν θέλει να βλέπει τον ποδοσφαιριστή, ναι, να καπνίζει. Αλλά δεν μπορείς εσύ να διώξεις ένας παίκτης γιατί καπνίζει. Προσφέρει, προσφέρει. Είναι στην ομάδα όπως πρέπει να είναι, επαγγελματίας. Είναι. Και τι έγινε. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου στιγμή στον Ολυμπιακό? Ποιο είναι το μάτς ή το γκολ που πέτυχες και δεν θα το ξεχάσεις ποτέ? Α, έχει... Έχει πολλά, ναι. Έχει πολλά. Έχει σημαντικά γκολ. Ναι. Όταν το πρώτο παιχνίδι του Μαντζουράκη, όταν ήταν στο Ολυμπιακό, που μου έβαλε στο 40 μέσα στο παιχνίδι, ναι, με το Ηρακλής, σε ένα παιχνίδι αν δεν κερδίζαμε σίγουρα, ίσως να μην κερδίζαμε το πρωτάθλημα τότε που έβρισε το 93, σημαντικό γκολ. Παρόλο που εγώ δεν έπεσε και πάρα πολύ με τον Μπιγό, υπήρχε μια περίπτωση παράδειγμα και με τον Ζάβιτσο πάλι. Πάμε στην. Παίζουμε την Καλαμάτα. Κάνω ματσάρα με την Καλαμάτα. Ματσάρα. Φανταστικό παιχνίδι. Και να μην σου πω ότι από εκείνο το μάτσο είμαι από τους καλύτερους παίκτες και πάει στους 50-55, με βγάζει και βάζει τον Ζάχοβιτς. Ναι, γιατί μέσα. Πρέπει να παίζουν όλοι. Όχι, γιατί έλεγε. Να σου έβγαλε για να χειροκροτήσει ο κόσμο και να. Σαν να αποδεχτούμε πάλι του Ζάχοβιτς. Ναι. Εγώ του λέω τόσους παίκτες έχει να βγάλει σε μένα, βγάζει. Ναι. Σατίστηκε, εγώ σατίστηκε εκείνη την ώρα. Έφυγε η Βραζιλία, αεροδρόμιο και η Βραζιλία. Αλήθεια. Ήταν το τελευταίο μάτς, ναι, πριν τις διακοπές. Αλλά υπάρχει προπονητές που περιμένει στην γωνία του. Ήξερε ότι σατίστηκε γιατί πήγα εγώ κατευθείαν στα ποδητήρια, έκανα τον μπάνιο, αεροδρόμιο. Ναι. Γυρνάω από την. Γυρνάω από τη Βραζιλία. Βραζιλία, ναι. Του λέω τώρα αυτό θα με διαλύσει. Ναι. Κατευθείαν βασικό. Νόμιζα ότι εγώ είχα πάει και δεν είχα που κάνει προπόνηση και όλα αυτά. Πάλι ο καλύτερο παίκτη. Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι πολλέ φορέ έχουν την δράση, ναι, προ τα μάτια του φιλάτου, προ τα μάτια του επαγγελματία αθλητή. Ναι. Κακά. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά όμως δεν έδωσε ποτέ το δικαίωμα την άλλη μέρα, την επόμενη μέρα
να βγουν και να πούνε, α, αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λουτσιάνο, καθώς τελειώνουμε κιόλας, δύο-τρεις ερωτησούλες, έτσι θέλω να σου κάνω ένα quiz, να δούμε αν θυμάσαι και τα θυμάσαι καλά, τα νούμερα. Ποια χρονιά ψηφίστηκες καλύτερος ξένος πρωταθλήματος? 2004-2005. 5, ωραία. Πόσα γκολ έχεις με τον Ολυμπιακό? 20 κάτι. 13. 13. Λοιπόν, συνολικά μάτς στην Ελλάδα. Όλα. Με όλες τις ομάδες. Είναι κάτω από 300 ή πάνω από 300? Αν πάω και μετρήσουμε κανονικά που είναι, πάνω από 300. 292. Δεν είναι σωστά. Όχι. Δεν είναι σωστά. Είναι, όχι. Είναι σίγουρα. Σωστά, ναι. Αυτά έλεγε. Ναι, του έχω δίκιο. Ψάξα από αλλού, γιατί πολλές φορές. Πρέπει να το ψάξω από αλλού. Όχι, ναι, γιατί μου έχει. Ναι. Για μένα είναι λίγα, στα 10 χρόνια είναι λίγα. 292. 10 χρόνια στα. Και κύπελα και 95 μέχρι. Στο 95 μέχρι το 2000. Εγώ σταμάτησα την Καλονία στο 2011, σωστά. 11, ε. 11. Ναι. Κόντρα σε ποια ομάδα, αυτά είναι σίγουρα σωστά. Κόντρα σε ποια ομάδα είχες μόνο 2 νίκες σε 18 μάτς. 18 φορές την αντιμετώπισες αυτή την ομάδα και την κέρδισες 2 φορές μόνο. ΠΑΟΚ. Όχι. Έπαιξε 18 φορές και την κέρδισες 2 φορές. Όχι, ΠΑΟΚ. Με όλες τις ομάδες έπαιξε. Δηλαδή με Ολυμπιακό, Ξάνθη, με όλα μέσα. Όπου. Δηλαδή την έπαιξε αντίπαλο με όλες τις ομάδες που έπαιξες. 18 φορές. Την ΑΕΚ. Nike. Την κέρδισε μόνο 2 φορές. Μόνο 2 φορές. Σε μάτς που έπαιξε εννοώ, έτσι. Κόντρα σε ποια ομάδα. Έπαιξε, πόσο έπαιξε, βασικό. Όχι, δεν έχει σημασία, είτε έστω και ένα λεπτό. Έπαιξε δηλαδή 18 φορές με όλες τις ομάδες κόντρα στην ΑΕΚ και την νίκησες μόνο 2. Δεν σου αρέσει αυτό, ε. Όχι. Αλλά γιατί προσπαθώ. Γιατί... Προσπαθείς να θυμηθείς ποιες ήταν αυτές οι 2 φορές. Ναι, μία του κύπελου σίγουρα που του κέρδισε μέσα στην εκεί στο 97. Που τους βγάλαμε έξω του Σέμπο του παραλίγου να βάλει μια γολάρα τα κουνάκι. Το Ολυμπιακό έχουμε κερδίσει πολλές φορές. Μάλλον δεν έπαιζες σε εκείνα τα παιχνίδια, ίσως. Μήπως ήσουν στο πάγιο. Ήσουν στο πάγιο ή τραυματίας, μπορεί να σου πω. Μόνο 2. Ναι. Κόντρα σε ποια ομάδα τελευταία έχεις. Κόντρα σε ποια ομάδα, συγγνώμη, τελευταία ερώτηση. Κόντρα σε ποια ομάδα έχεις σκοράρει τα περισσότερα σου γκολ στην Ελλάδα. Είναι 9 γκολ. Τα έχεις βάλει σε μία ομάδα. Δηλαδή είναι η αγαπημένη σου ομάδα για να... Ηρακλής. Όχι. Φοράει όμως μπλε και άσπρο. Με έφερε σε δύσκολη θέση, αλλά ωραία αυτά να ξέρουμε. Εγώ νόμιζα ότι εθνικός. Όχι. Αφεθνική. Ναι, φαντάζομαι. Τώρα πεις αφεθνική. Ναι. Ιωνικός. Έχεις 9 γκολ κόντρα στον Ιωνικό. 9 γκολ. Η ομάδα που δεν έχει σκοράρει ποτέ είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει ποτέ. Σκεντώνει, ας πούμε, παράδειγμα κάθε μέρα και είδατε και πριν, με πέρανε μάλλον για να με ρωτήσουν πιο πολύ, ναι, για τον Μαρσέλ. Ναι, ναι. Μεγάλη τιμή για μας που ήρθε στην Ελλάδα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Okay. Δεν σημαίνει αυτό όμως γιατί είναι Βραζιλιάνο και θα το προστατέψω. Νομίζω εγώ, σαν Λουτσιάνο, σαν προπονητής πλέον, πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης μπορεί ακόμα να παίξει σε καλό επίπεδο. Α, πιστεύεις ότι μπορεί. Πιστεύω. Ναι. Όμως, να μην περιμένοντας τον Μαρσέλο να είναι ο Μαρσέλο όταν ήταν από τα 20 μέχρι τα 30. Ναι. Γιατί τα 4 χρόνια τώρα έχει πέσει η συμμετοχή του στη Ρεάλ. Επίσης, ο Μαρσέλο πρέπει να είναι σε μια ομάδα καλή, ναι, για να παίξει. Δεν θα το επιβαρύνει και... Θα χαίρεται και ο κόσμος. Στρωμένη ομάδα. Η στρωμένη ομάδα, δουλευμένη ομάδα και ξέρει τι θέλει μέσω αγωνιστικού χώρου. Τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να φτιάξει το ποδόσφαιρό του πρέπει να οργανωθεί πρώτα σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Για μένα προσωπικά. Και πιστεύω ότι αρκετούς παίκτες που είναι στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να είναι. Πώς σου εξηγείς ότι έχει πάρει τόσους πολλούς παίκτες, δηλαδή τι συμβαίνει σε μια ομάδα όταν κάνει τόσες πολλές μεταγραφές? Δεν έχει προγραμματισμό, δεν έχει σωστή. Δεν ξέρω. Ποιος είναι υπεύθυνο για τις μεταγραφές, ο Καρεμπέ? Όχι νομίζω. Κανένας δεν ξέρει. Οκ. Okay. Όποιος και να είναι. Να είναι ένα άτομο και να πάρει τις ευθύνες. Δηλαδή, έχετε ένα ποδοσφαιριστής στο Ολυμπιακό
σήμερα, όλα τα μίδια γράφει. Α, τι πήραμε, παιχτάρα! Τι είναι αυτό, πώς και το πήραμε. Σήμερα, μόλις παίζει, τελείωσε. Πού το βρήκαμε, το παλτό, το... Άχι ρε φίλε μου. Πού ήταν, τι έκανε, γιατί έφυγε από εκεί. Είχε συμμετοχές, δεν είχε. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει φορέσει αυτή τη φανέλα πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Μαρσέλο δεν έχει να αποδείξει σε κανένα τίποτα. Όμως, έχει ένα συμβόλαιο, είναι επαγγελματίας. Έχουμε απαιτήσει από αυτό. Σαφήνω, θέλω να δούμε τον Μαρσέλο. Α, Μαρσέλο, τι α, θα παίξει. Δεν θα παίξει. Του πήρε γιατί πράγμα, του πήρατε. Για να παίξει. Οπότε, άσε το παιδί να παίξει. Θα μου ξεχάσει και ένα σχόλιο για τον Μπερνάρ του Παναθηναϊκού που είναι γι' αυτός έτσι. Εντάξει, δεν είναι τόσο διάσημος και έχει τόσες επιτυχίες σαν τον Μαρσέλο, αλλά είναι και αυτός πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει αγωνιστεί και αυτός στην Εθνική Βραζιλίας. Ναι, ο Μπερνάρ είναι καλός, ναι, καλός παίκτης. Και πιο έτοιμος από τον Μαρσέλο, έτσι. Αυτή τη παίκτης, ας πούμε, που, ναι, παράδειγμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, όπως είναι πιο έτοιμο από τον Μαρσέλο, είναι πιο νέος από τον Μαρσέλο. Και είναι σε μια ομάδα πιο οργανωμένη. Ακριβώς. Και μπορεί να βοηθήσει πιο άμεσα. Εγώ είδα τον Μπερνάρντο να παίξει σε μια άλλη θέση στη Βραζιλία. Ναι. Και τώρα τον βλέπω να παίξει σαν, πιο πολύ σαν δεκάρι, αν, ναι, δεν κάνω λάθος. Ναι. Που νομίζω δεν του ταιριάζει πάρα πολύ εκεί. Μπορεί στο παιχνίδι που τον είδα. Νομίζω. Εντάξει, τον έβαλε και αριστερά με τον ΠΑΟΚ. Αριστερά έπαιζε, ναι, όλη την καριέρα του αριστερά. Αριστερά έπαιζε, αριστερά. Οπότε με το που πήγε αριστερά. Στην Ατλέτικο, ναι, που ήταν, που έκανε, ναι, πήρε και την Λιμπερταντόρες και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν αριστερά. Αλλά είναι ένα παίκτη, σα είπα ότι δεν είναι τυχαίο να έχει πάρει τα πρωταθλήματα αυτά που έπαιξε, να έπαιξε με αυτού, ναι, του ποδοσφαιριστές σε αυτές τις ομάδες. Δεν είναι εύκολο να παίξει σε αυτές τις ομάδες και να κάνει μεταγραφή με τόσα εκατομμύρια. Το θέμα είναι πώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές έρχονται εδώ. Ναι. Με ποιο μυαλό. Έρχονται εδώ πραγματικά για να παίξουν. Τι θέλει να κάνει. Θέλω να κάνω, ας πούμε, παράδειγμα, ο πρώην λέει από τα 30 θέλω να κάνω 15 παιχνίδι. Πολλά πράγματα μπορεί να τα λένε. Δηλαδή. Πάντως έχουν έρθει μεγάλα ονόματα, όπως ο Ζιλμπέρτο Σίλβα και ο Ριβάλντο, που προσφέραν στις ομάδες τους. Φυσικά. Έχεις, το Ζιλμπέρτο Σίλβα τον έχεις γνωρίσει. Ναι, ο Ζιλμπέρτο, ναι, δεν είμαστε κάθε μέρα μαζί, ναι, αλλά βρισκόμαστε πάρα πολύ. Και ήταν ένα θέμα του Ζιλμπέρτο από την αρχή, όπως είναι του Μαρσέλου. Ναι. Λουτσιάνο, μπορεί πιστεύω ότι θα είναι γκέτς του Παναθηναϊκού. Του λέω, παιδιά, εσείς εδώ ο Ζιουμπέρτο ήταν εθνική Βραζιλία αρχηγός. Ήσαν σε ένα σενάριο αρχηγός τόσα χρόνια. Τι θέση έπαιζε ο Ζιουμπέρτο. Αμυντικό χαφ και στόπερ που βάζανε καμιά φορά. Εσείς τι θέλετε, ο Παναθηναϊκό, ο Ζιουμπέρτο να μπει μέσα στο Παναθηναϊκό και να βάλει τον Πελέ. Ναι. Άμα έχει 10 γκολ σε όλη την καριέρα του, είναι πολλά. Ναι. Οπότε. Πρέπει να βρείτε και να σχολιάζετε τη δουλειά που θα κάνει ο Ζιουμπέρτο Σίλβα για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν μπορείτε εσείς, μπορεί να του πάμε Λουτσιάνο, εκεί, να μαρκάρει, λίγο, πιο πάθος. Λουτσιάνο, πρόσεχε την πλάτη σου, όλα, αυτό μπορεί να το κάνεις. Να δώσει μια μπαλιά, να κόψει, να κάνει, να τρέχει, όπως αυτό που έκανε πάντα. Όχι τώρα να περιμένει τον Ζιουμπέρτο να... Ναι, και τώρα τον Μαρσέλο, σαν αριστερό μπακ. Λοιπόν, να μας πει και ένα λόγο για το Ριβάλντο, γιατί δεν είπαμε τίποτα, εντάξει. Μας είπες off the record ότι ανάμεσα σε Ριβάλντο και Τζιοβάνι διαλέγεις Τζιοβάνι γιατί ήταν έτσι πιο αέρινος, πιο μαέστρος. Κοίτανε, ο Τζιοβάνι ήταν πιο απρόβλεπτος. Θα έκανε μια ενέργεια και θα πω, όλοι θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ο Ριβάλντο έμπαινε μέσα στο παιχνίδι από την αρχή. Γιατί όταν πήγα εγώ, ο Ριβάλντο, όταν έφυγε εγώ από την Κορίντσιας, πήραν τον Ριβάλντο στη θέση μου. Α, ναι. Ναι. Και εγώ πήγα Ιντερνασιονάλ, ο Ριβάλντο και έμενε στο σπίτι που έμενε εγώ. Ναι. Ναι. Από την αρχή ήταν το ίδιο όπως ήταν και στην Ελλάδα. Τρεκατζίζεις, τρέτρεχε, έψαχνε, είτε να βάλεις κόρνερ, είτε να βάλεις πέναλτι, είτε να πηδάει κεφαλιά, ερχόταν πίσω στην άμυνα. Ο Ζιοβάνι άλλος παίκτης. Άλλος παίκτης. Γι' αυτό είπα. Ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, πιο πολύ ο Ριβάλντο. Ναι. Αλλά η ποιότητα μάχος, που, ναι, να τον έβλεπες εσύ, να σε κάνει να σε αφήσει με το στόμα ανοιχτός, ναι, ήταν Τζιοβάνι. Και μας έχεις τάξει να μας πεις και μια ιστορία με ψωμιάδη, γιατί κάνουμε τη συλλογή. Ναι. Έχουμε βάλει και ένα βίντεο, θα σου στείλω να το δεις.
Ο Μάκης Ψωμιάδης. Ήμουνα στο ΠΑΣ και κατεβαίνω να παίξουμε στη Καβάλα. Και τότε είχα πάρει ο Ψωμιάδη του Ντενίουσον, θυμάστε τον Ντενίουσον. Ναι. Είχε φτιάξει καλή ομάδα τότε. Ναι. Και εμείς είχαμε ήδη ανεβεί κατηγορία. Και η Καβάλα έπρεπε να μας κερδίσει για να. Και όλη τη βδομάδα λέγανε πα, θα σας φάει ο Ψωμιάδης, θα κάνει, θα ράνει. Τον έχουν δει με το Χριστό Βασίλη να μιλάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση εσείς να κερδίσετε το παιχνίδι. Πολλές ιστορίες, όλη τη βδομάδα. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν μου άρεσε. Κανένας να έρθει να μου πει να συζητήσουμε για αν Λουτσιάνο θα βοηθήσει την ομάδα, δεν θα βοηθήσει. Εγώ έρχομαι να παίξω. Ναι. Είναι πεσμένη, είναι πάει να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ θα παίξω για να κερδίσω. Εγώ προσωπικά. Πάντα είχα αυτό στο μυαλό. Και ο Όιος ήταν ο προπονητής, αλλά ο Όιος δεν μιλούσε τη γλώσσα. Και του λέω εγώ. Λέω, μίστε, γιατί ακούω διάφορα πράγματα και δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτά τα πράγματα. Έτσι που ανεβήκαμε κατηγορία, σε παρακαλώ, μην με βάζεις να παίξεις. Μην με βάζεις. Ναι. Γιατί αν γίνεται κάτι και βλέπω κάποιος να κάνει τον αδιάφορο ή να βγάλει τα πόδια έξω, εγώ θα αντιδράσω και δεν θέλω αυτό το πράγμα. Τελειώσαμε, πρώτο Θεός, όλα καλά. Είσαι σίγουρος, λέω 100%, μην μου βάζεις. Ναι. Μην μου βάζεις, βάζει κάτι, βάλε τα παιδιά, βάλει κάποιος άλλος να παίξει. Πάμε στην Καβάλα, παίρνει αυτά, η Καβάλα τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ναι. Ο Γόιος έβγαλε αρκετούς και έβαλε άλλοι, ξένα, καταλάβες, πιο πολύ ξένος να παίξει. Ναι. Γιατί ο Γόιος, να ναι, θα πάει να με τι κάνω, λέει αυτός τώρα. Θα βάλω τους νέους να παίξει και έβαλε. Η ομάδα έπαιζε, η Καβάλα τίποτα. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ με τίποτα. Και κάθομαι εγώ στον πάγκο. με το πούρο. Ναι, έρχεται με το πούρο στον πάγκο. Εγώ κάθομαι στον πάγκο. Είχα βάλει τη φόρμα εκεί, εδώ. Είχα βάλει τη φόρμα εδώ. Τα πόδια μου έτσι και παρακολουθούσα έτσι. Τελειώνει η μίκρο και κάθομαι εκεί. Έρχεται αυτός εκεί. Πες τους κάτι. Λέω, τι να πω ρε μίστε, τι να πω. Έχεις τον τρόπο σου, πες κάτι. Αυτό ήταν η συζήτηση που είχατε. Λέει, έχεις τον τρόπο σου, πες του κάτι. Λέω, καλά. Τι να του πω. Τελικά τι έγινε. Κερδίσανε μάλλον 1-0. Κερδίσανε, ναι. Αλλά βάλανε και ωραίο, ήταν και ωραίο γκολ, δεν ήταν. Απλά, θέλω να σου πω, ότι λέει, θα σας φάνε, θα σας διαλύσουν. Έχει παιχνίδι που και αυτοί νομίζω ότι θα μας κερδίσουν εύκολα. Okay? Στην ουσία, στο ένα γκολ κρίθηκε. Ναι. Κρίθηκε το μάτς. Ανέβηκε η Καβάλα τότε και αυτά. Αλλά και τα παιδιά που ήταν δίπλα μου, εγώ ήξερα ότι ερχόταν, γιατί ερχόταν από τον πάγκο, ήταν στον πάγκο. Ναι. Και πλησίαζε. Όχι, ήταν στον πάγκο, ήταν στην κερκίδα, μπαίνει μέσα στον κήπεδο. Πάει εκεί στη Κεκή και να πήγε μέσα στα ποντιτήρια. Ναι. Και έρχεται, το βλέπω εδώ ότι έρχεται. Αλλά εγώ έχω τα παιδιά εκεί πίσω. Και μου κάνει τα παιδιά έτσι με τα πόντια ότι έρχεται αυτό. Και πάει και στον μπάκ με το. Πώς το λένε αυτό, την καβαρδίνα. Την καβαρδίνα, ναι. Με το πούρο εκεί. Και μου κάνει. Και εγώ κάνω ότι δεν το βλέπω. Ψηλός, πες του κάτι. Λέω, τι να πω, ρε πρόεδρε. Στον προπονητή να πει. Όχι, στου παίκτε, στον παίκτη. Πες του, λέω. Του λέω, πρώτα, τι να του πω. Λέει, έχει τον τρόπο, πες. Και έφυγε. Αυτό με έμενε γιατί, α πούμε, παράδειγμα. Πίστευε ότι εγώ, α πούμε, παράδειγμα, τον έλεγε. Σιγά που θα του έλεγε. Α, έφαγε ξύλο και τι να κάνω. Να πάω να του πω, Τεωρή. Αρή. Έλα, βοήθησε το. Δεν είναι και ρόλο αυτό. Κατάλαβε. Ναι, θέλω να σου πω ότι. Ίσως κάποιους άλλους, ναι. Ή από το φόβου, ναι. Γιατί εντάξει, καλός είναι αυτός, συμπεριφέρει καλά, γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί του. Πάντα μου μιλούσε με σεβασμό, δηλαδή ήθελε να σε πάρω κάποια στιγμή και δεν μου έδωσε σημασία, υπήγησε από εκεί.
τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν μου ήθελε να μου μιλήσει ή ναι. να μου μιλήσει. Λουτσιάνο, θέλω να με βοηθήσει. Μίλαμε του Τάντι για να πω. Όχι, ποτέ. Γιατί είναι άνθρωπο και δικό μου κιόλα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Μπορεί να έχουν να πει α, ο Λουτσιάνο είναι κολόπεδο, Λουτσιάνο αυτό, Λουτσιάνο εκείνο. Αλλά ποτέ δεν έχουν τόσο δικαιωμένο πρόεδρο να πει σε μένα με πούλησε ή έκανε αυτό το πράγμα ή έκανε εκείνο. Άλλη μια ιστορία, παράδειγμα στον Ατρόμητο. Ναι. Ήταν ο Παράσκο προπονητή. Έφυγε ο Παράσκο, η ομάδα δεν πήγαινε καλά και ήρθε ο Κοκότοβιτς. Ήρθε ο Κοκότοβιτς και ξαφνικά ο Κοκότοβιτς, να σου πω παράδειγμα, είναι ένας προπονητής ψυχολογία. Ο Κοκότοβιτς. Ναι. ναι. Με ήξερε. Εγώ σου λέω τώρα, όταν έπαιζα, δεν είχα, μετά το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ναι. Πάμε να παίξω πρώτο παιχνίδι μες στο Περιστέρι. Παίζουμε τη Λάρισα 2-2, πρώτο παιχνίδι του Κοκότοβιτς. Αλλά, okay, εγώ δεν είχα ξεκινήσει καλά. Απλά είχα έρθει από το Πανιόνιο. Ναι. Στο Πανιόνιο είχα κάνει σε 12 παιχνίδι 10 γκολ. Ναι. Σώσαμε το Πανιόνιο. Και επίσης παραλίγο να βγούμε και Ευρώπη με το Πανιόνιο. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Μπέος με συμπεριφορά τα απέναντί μου ήταν πάντα άψογη. Ναι. Και μέχρι τώρα όταν με συναντάει, και μετά η γυναίκα μου τραγούδισε στα μπουζούκια που στο θέατρο στην. Ναι, ήξερε μετά ότι είναι η γυναίκα μου. Ναι. Πάντα η συμπεριφορά τα απέναντί μου και απέναντι στην οικογένειά μου πάρα πολύ καλή. Και πώ το Ατρόμητο 2-2. Οι όλοι άρχισαν πίεση από μένα γιατί έπαινα αρκετά λεφτά στον Ατρόμητο μετά από το Πανιόνιο. Έχει τη μαμά μου από τη Βραζιλία. Έφτασε η Παρασκευή και παίζαμε το Σάββατο με τη Λάρα. Και έρχεται να με δει στον Κύπρο με τον Λούκα. Ναι. Με το γιο μου. Και γιατί είχα φέρει και τον Λούκα να είναι μαζί μου. Τελειώνει το μάτσο, είχε ένα φίλατρο. Ναι. Και άρχισε να με βρίζει στα Βραζιλιάνικα. Έλα ρε. Μπροστά στη μάνα, γάμο. Τα Βραζιλιάνικα όμως και η μάνα μου εκεί. Του λέω τι είπες, του λέω όλα από τώρα. Έρχεται αυτός από εκεί, του ρίχνω μία, πέφτει αυτός. Αυτός ήταν μέσα στο σφυταγή, το σφυλάτρο. Α, στο σφυταγή, ήταν μέσα στο σφυλάτρο. Ναι, ναι, ναι. Το παίρνει τηλέφωνο αυτός, με περιμένει όλοι στο μαζαράκι. Και εκείνη την ώρα, μπαίνουν μέσα από την πύρα, όλοι θέλουν να με χτυπήσουν και όλα αυτά. Εγώ, ο Μαρσέλο Ολιβέρα, ο αμυντικός, ναι. Και ο Κοκότοβιτς. Και ο Κοκότοβιτς να προσπαθεί να με προστατεύει. Άστο, δεν είναι έτσι και αυτά. Αυτός προκάλεσε και όλα αυτά. Και οι άλλοι να προσπαθούν να με βαρέσουν. Και του λέω, έλα, ένας. Θέλετε, πάνε. Αλλά όχι, τι. Και προσπαθούν να με βρίζουν, να φύγεις αυτά. Στο επόμενο μάτς, μέχρι το τέλος, ο Λουτσιάνο ο καλύτερος παίκτης. Αυτός πήγε, παράδειγμα, θέλω να σου πω, εκεί που μετά το μάτσι όμως, πήρε τηλέφωνο του κ. Σπανός, λέει, πρόεδρε, δεν έχω να σου πω οτιδήποτε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο μαζί σου, νομίζω ότι παίρνω αρκετά λεφτά, δεν σου έχω προσφέρει τα αναμενόμενα, μπορεί να το πάρω τηλέφωνο του Σπανού, να το πεις, αν θυμάται, γιατί καλύτερα να σταματήσουμε, δεν θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα, ούτε να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Βλέπω τώρα ο κόσμο αντιδράει να δει μου, έγινε γίνει μια φασαρία σήμερα. Πάει σπίτι, σκέψου καλά και θα τα πούμε αύριο. Έγινε όλα αυτά. Πολύ καλή η συμπεριφορά του Ισπανός, γιατί ίσως να ήταν και ένας άλλος πρόεδρος, να έλεγε ναι, έχεις δίκιο. Όχι, είσαι νευριασμένο τώρα, πήγαινε σπίτι. Και μετά από εκείνο το μάτσι με το. Γι' αυτό σου είπα. Με την ΑΕΛ. Με την ΑΕΛ. Δύο χρονιές και στις δύο χρονιές εγώ ήμουν ο πρώτος κότου παρόλο που ήμουν 36 χρονών. Ναι. Και μετά έφτιαξε τη σχέση με τον κόσμο. Ναι, ο κόσμος μετά με περίμενε στο αεροδρόμιο. Ναι, αυτό λέω. Πολλές φορές με αεροδρόμιο. Ναι. Εγώ ήξερα λού και πίστεψα ότι. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Θέλω να σου πω ότι. Και τι, το καλό τι ήταν. Στο κοκότο και μετά. Γιατί ήμουνα. Δεν πλησίαζε κανένας. Γιατί εγώ δεν έπαιζε και πολύ με του Παράσκη, έπαιζε μια ένα παιχνίδι, δεν με έβαζε. Κανένας, βλέπω την ομάδα. Μόλις έχει το Κοκότοβιτς και βλέπει να συζητάει μαζί μου, να με ρωτάει πράγματα. Ναι. Ποτέ δεν τον έχω πει, βάλετε αυτό, βάλε εκείνο. Ναι. Βγάλ το αυτό.
Ποτέ. Και δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτό το πράγμα είναι αντεπαγγελματικό και δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Θυμάμαι μια φορά στην προπόνηση, έρχεται ο Κούτσης, ο Γιώργος, και μου λέει, Ρούτσι, να σου πω κάτι. Του λέω φιλικά, γιατί αυτά, το ένα, το άλλο. Λέω, πες μου. Μου λέει, τα παιδιά εδώ γκρινιάζουν λίγο, εσύ είσαι πολύ κοντά στον προπονητή και επηρεάζουν λίγο. Λέω, Κούτσι, πες του τα παιδιά, όποιος έχει παράπονα, να έρθει να μου το πει σε μένα. Εγώ ήμουν εδώ, δεν μου μιλούσε κανένας. Τώρα που ήρθε και ο Κοκότοβιτς, λέτε εσείς, τι λέτε, ότι εγώ φτιάχνω την ενδεκάδη. Ναι, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Δηλαδή, πρώτη φορά έζησε μια τέτοια συζήτηση που θεωρούσε ότι, πω, μου ρίχνουν ευθύνης χωρίς να... Χωρίς να ευθύνεσαι, ναι. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, για πολλούς, ο Λουτσιάνο μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι το ένα. Ποτέ δεν έδωσε σημασία και δεν έκανε αυτό το πράγμα. Ο φίλος ο Κώστας σε ρωτάει αν θυμάσαι ένα απευθείας κόρνερ που έχεις βάλει στα Γιάννενα. Ναι, φυσικά. Εγώ ακόμα το θυμάμαι, λέει. Δύο είχε βάλει στα Γιάννενα με απευθεία κόρνερ. Δύο κόρνερ απευθείας είχες βάλει. Ένα πρέπει να ήταν με το Εγκάλιο και ήταν τότε ηλυσιακό στη Β' Εθνική και μετά με το Καστοριά. Ναι, δύο ήταν. Α, αυτό που ξέχασα να σου πω πριν, το γκολ που έχεις βάλει μέσα στον Ηρακλή, ένα τρομερό φάουλ, πάει δοκάρι και μπαίνει, σκάει μέσα, εκείνο νομίζω ότι είναι το κορυφαίο σου. Ναι. Εκείνο είναι το καλύτερό σου. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, λέει, ο Παναθηναϊκός έκανε το 6-6, η ΑΕΚ ανεβαίνει και τώρα περισσότερο με το νέο γήπεδο. Ο Βόλος είναι στην εξάδα, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ανακάψει. Ποια ομάδα, λέει, θεωρείς ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε και το στοίχημα εδώ, να δούμε τι προγνωστικά δίνει. Μας δώσει τα προγνωστικά του. Ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Αγωνιστικές με αγωνιστικές. Νομίζω το Παναθηναϊκό φαίνεται μια οργανωμένη ομάδα. Νομίζω ότι έχει κάνει καλές μεταγραφές εκεί που χρειαζόταν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Αυτό που εμένα προσωπικά που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ο Βόλος που είχε κρόια να δω τέτοιους ποδοσφαιριστές και σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες. Είναι ο Φερνάνδης του Βόλου που έχω πραγματικά να δω τέτοιους παίκτες από τότε που έπαιζε εγώ. Άρα έκανε καλά η ΑΕΚ που τον πήρε. Τον πήρε από το Γενάρη θα παίζει στην ΑΕΚ. Αλήθεια, ναι. Εγώ δεν ήξερα. Ναι. Έχει τώρα κάποιες μέρες. Κύριε, συγγνώμη, γιατί σου λέω ότι εγώ είμαι λίγο... Δεν ασχολούμαι και πριν, δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ. Ναι. Αλλά τα παιχνίδια πηγαίνω στο και βλέπω... Πιο μικρές κατηγορίες. Παρακολουθώ, αλλά αυτός ο παίκτης μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο φίλος ο G-Tap εδώ λέει, υπήρχε ποτέ πρόταση να παίξεις στην εθνική ομάδα? Κάποτε είχε, ναι. Τότε ήταν λίγο πιο δύσκολα, γιατί κάτι φορά που πηγαίναμε να καταθέσουμε τα καρτιά, αλλάζανε τα χρόνια. Απλά θυμάμαι ένας προπονητής Ρωμάνος που είχε η Εθνική, Ιορδανέσκου. Αυτός είχε πει ότι ήθελε πάρα πολύ να είμαι μέρος της Εθνική. Αλλά εγώ νομίζω ότι άρχισα λίγο εγώ να κυνηγήσω αυτό το... Και ίσως αν κυνηγούσα παραπάνω, ίσως το Euro του 2004 να ήμουνα... Γιατί ήμουνα πάρα πολύ καλά. Μπορεί να είσαι στην ομάδα, λες. Γιατί, κοίτα να δεις, έκανε αρκετές χρονιές καλά. Ναι. Ήταν ένας προπονητής που τους έβλεπε όλους τους ποδοσφαιριστές. Και αν είχε την ελληνική υπηκότητα εκείνη τη χρονιά, εγώ νομίζω ότι θα ήμουν μέλος της Εθνικής. Το 5 βγήκε MVP. Έχει ένας φίλος εδώ μια ερώτηση στο Facebook, ο Νίκος. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι ξέρουν από ποδόσφαιρο? Γνωρίζουν μερικοί. Το μόνο κακό τώρα που το θεωρώ ότι όχι μόνο δημοσιογράφου, αλλά όλοι αυτοί που έχουν ένα μικρόφωνο στο χέρι είναι πίσω από τη μία κάμερα, προσπαθεί να κάνει και το προπονητή. Θέλουν να ασχοληθούν και με την τακτική, με διάφορα πράγματα μέσα στο αγωνιστικό χώρο, που νομίζω ότι το πιο εύκολο θα ήταν να αφήσει το μικρόφωνο ή την κάμερα ή να πάει να προπονηθεί καμία ομάδα, αν έχει τόση γνώση
πολλές φορές που φτάνουν στο σημείο να κατηγορεί ένα προπονητή. Ο φίλος ο Άρης λέει, εντάξει, είναι μια ερώτηση ψιλογνωστή και για τη διαιτησία. Ήταν ο Παναθηναϊκός αδικημένος και ο Ολυμπιακός ευνοημένος, ισχύει αυτό? Δηλαδή, ισχύει. Δεν μπορεί να πει αν ισχύει, αλλά προφανώς εννοεί αν όντως ο Ολυμπιακός αισθάνθηκε σποτεία και εσύ ότι έπαιρνε σφυρίγματα ή δεν έπαιρνε. Κοίτα να δεις, σας είπα μέσα στις συζητήσεις που κάναμε ότι ήμουν ένας ποδοσφαιριστής που ποτέ δεν κοίταξε τι λέγανε γύρω μου. Εγώ το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να παίξω μπάλα, να διασκεδάζω, να περάσω ωραία, να σκοράρω, να κερδίζω. Πράγματα που δεν γινόταν πολλές φορές, γιατί στον παιχνίδι κερδίζει μόνο ένα. Δεν είχα ακούσει ποτέ από κάποιους δικούς μας ποδοσφαιριστής ή παράγοντες Λούτσι πιο χαλαρά, γιατί είμαστε όλα καλά, δεν χρειάζεται να δώσει γιατί να ξεκουραστεί. Όχι, ποτέ. Αν γινόταν που πιστεύω ότι γίνεται, εγώ δεν ήμουν ποτέ μέλου και δεν ήμουν παρόν και δεν συμμέτεχε ποτέ. Έχεις βουτήξει για πέναλτι στο ΠΑΟΚ, όσο έπαιζε στο ΠΑΟΚ και σε γιούχαρε το γήπεδο, έγινε αυτό? Σε ποιο παιχνίδι? Δεν λέει. Μπορεί και... εγώ, αν θυμάμαι καλά, παιχνίδι Ξάντη ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, η Ατρόμητο που του κέρδισα 1-3 μέσα στη Τούμπα, αλλά... Αν είδαμε με την Ξάντη, νομίζω ότι ήταν ένα, δεν είδα ότι έπεσε, μάλλον λίστρισα, γιατί βγήκα τέτα, ήταν το χούργο τεματοφύλακα και την ώρα που πάω να σουτάρω, λίστρισα ή κάτι τέτοιο. Με τον Ατρόμητο ίσως να ήταν, ειλικρινά δεν θυμάμαι να είμαι. Ο φίλος ο Μπιλ λέει μια ιστορία από την περίοδο που ήσουν στην Παναχαϊκή. Κοίτα να δεις. Αυτή είναι πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Να σας πω, γιατί πήγα σε μια παρουσιάστηκα στην Παναχαϊκή σαν από τους καλύτερους ξένους που έχει περάσει στην Ελλάδα και κατάλεξα να φύγω από την ομάδα, πώς να σου πω, σαν να μην υπήρχε σαν ποδοσφαιριστής. Όταν πήγα στην Παναχαϊκή ήταν ο Κούιας προπονητής. Πρόεδρος ο Κούιας. Ο Κούιας ο πρόεδρος. Μπορεί να ήταν και προπονητής. Ναι, και προπονητής. Ήθελε να είναι προπονητής. Όταν έφυγα από την Παναχαϊκή και πήγε στην Καλονή, πρέπει να είχε βάλει τότε στο πρωτάθλημα 6 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μια μέρα, εγώ πάντα όταν έβαλε το συμβόλαιό μου και ήθελα να πάω στη Βραζιλία, αν είχαμε κενό, εγώ έβαζα στο συμβόλαιο για να μην έχω θέμα με τους πρόεδρους, γιατί ξέρω ότι... Αλλά ποτέ, ας πούμε, παράδειγμα, ήταν μέσα στη αγωνιστική περίοδο και του λέω φεύγω. Έφυγε η Βραζιλία, γιατί είχα βάλει στο συμβόλαιο, είχα βάλει και τα εισιτήρια που μου έδωσε ο Κούιας. Γύρισα, Βραζιλία 50 βαθμούς μαύρησα. Μία εβδομάδα πριν, έκανε όλη τη εβδομάδα προπόνηση, μου έβαλε βασικός ο προπονητής στο Πλατανιά, χάσαμε. Βγήκε και με κατηγόρησε ότι εγώ ακόμα ήμουν στη Βραζιλία, στην Κοπακαμπάνη και έκανα μπάνιους. Okay. Ναι. Τελείωσε αυτό, πήγε στο ξενοδοχείο, λέω πρόεδρε δεν μπορώ μαζί σου άλλο. Ναι. Εγώ φεύγω από την ομάδα. Ναι, έτσι κι αλλού θα σε διώχνουν. Okay, κανένα πρόβλημα αύριο. Σε λέτε βλέπω. Αύριο έχουμε στα γραφεία να υπογράψουν τη λύση του συμβολέου. Ναι. Έρχομαι στα γραφεία, δεν ήρθε ποτέ. Το βράδυ κάνει συμβούλιο με τους παίκτες. Πήγε να κατηγορήσει κάποιους άλλους, όλα παιδάκια και τους έπαιρνε και εγώ και όλες. Χαίρομαι πολύ που τα έκανε και τους πήγαινε και φαγητό στο σπίτι μου γιατί δεν είχαν να φάνε τα παιδιά. Κάποια παιδιά από αυτά γιατί δεν πλήρωνε τα παιδιά. Μου λέει να μιλήσει κανένας, να πει κάτι. Εγώ λέω όχι, εσύ είσαι ξένο σώμα. Λέω όχι, εγώ δεν είναι. Όταν θα με πληρώσεις, όταν θα υπογράψεις τη λύση συμβολαίου, τότε θα είμαι ξένο σώμα στην ομάδα. Okay, δεν μίλησε κανένα. Την άλλη μέρα, περιμένω στο που είναι ο πρόεδρος για να υπογράψω τη λύση συμβολίου, δεν έχει έρθει ακόμα. Ανοίγει το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο για να πάω σπίτι. Μιλάει σε ένα δημοσιογράφο της Πάτρα και λέει να ανακοινώσω σήμερα ότι από σήμερα είναι παίκτης και βοηθός προπονητής του κ. Φιντάν Ζουλουτσιάνου. Και το μαθαίνω εγώ μέσα από το ραδιόφωνο τώρα. Οκ. Okay. Μάλλη μέρα στην προπόνηση πάω, λέω, Ηλία, τι ο προπονητής, λέω, τι είναι αυτά που είπε ο Κούιας. Κάτι μου είπε ότι
να συνεχίζεις να είσαι εσύ και βοηθός μου. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ καταρχήν, εγώ είχα εδώ πρωτοστρεστής, όχι βοηθός προπονητής, ούτε προπονητή. Δεν με ρώτησε και έχουμε συμφωνήσει να λύσουμε το συμβόλαιό μου. Όχι, σε παρακαλώ, μη φύγει, Λουτσιάνο. Ήταν ευρυασμένο. Λέω, τέλος. Και από τότε, από εκείνη τη μέρα, σου λέω, είναι ο μοναδικός που έχασε λεφτά. Γιατί ήταν να μου δώσει κάποια λεφτά και δεν μου έδωσε ποτέ. Ακούγεσαι. Μόνο που είναι να σας ευχαριστήσω. Πάρα πολύ ωραίο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό που κάνατε. Γιατί νομίζω ότι κάνατε πάρα πολύ ωραία, με ευχάριστη διάτηση. Έχεστε από μακριά και όλες για να το κάνω αυτό το πράγμα. Και εύχομαι πραγματικά σε όλους από αυτό που κάνουν τα παιδιά να είναι ευχάριστο όπως έκανε και μαζί. Να είσαι καλά. Και ελπίζουμε, δεν θα πούμε τι, ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε ένα άλλο πιο μακρινό μέρος. Πολύ ωραία. Εγώ θα είμαι εκεί, θα σας περιμένω. Ή αλλιώς θα φύγουμε μαζί από εδώ.